Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Λίμπερο 107 και 4 στα FM. Εγώ είμαι ο Στάθης Νικολαίδης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο Αλληλούια. Σήμερα είμαι μοναχός μου. Ο κύριος Μιχάλης απουσιάζει έχοντας κοινωνικές υποχρεώσεις. Καταλάβατε όλοι δηλαδή τι. Ρε φίλε ο Βασίλης Καβαδίας είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα. Ρε φίλε Βασίλη, δεν είναι πραγματικά σκότωμα τα Σαββατοκύριακα το καλοκαιριού με γάμους, βαφτίσια κτλ. Είναι σκότωμα. Είναι σκότωμα. Δηλαδή, εντάξει, ειδικά εκεί 15 Αυγούστου, 19, που πώς επέφτει σουκού κτλ. Ναι, εκεί πέρα πρέπει να έχεις το θάρρος να πεις ότι κύριοι, εγώ είμαι διακοπές, δεν μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό, πώς το λένε, καλό μήνα του μέλητος, καλό κτλ. Αλλά δεν μπορούμε. Εμείς όμως εδώ είμαστε, θα σας κρατήσω έτσι παρέα με αρκετό μουντιάλ, με πάρα πολλά ποδοσφαιρικά νέα τα οποία έχουν προκύψει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα λίγα. Εντάξει, εδώ στην πόλη μας έκανε κάποιες μεταγραφές ο Άρης, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει, ακούσατε ρεπορτάζ και προηγουμένως. Θα βγάλουμε κάποια στιγμή από τα 3-5 πηγάδια τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι είναι στο πρόγραμμά μας. Όχι κύριε Καβαδία, όχι τώρα. Είναι κάποια στιγμή στο πρόγραμμά μας. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Άρη. Το αναφέρω για τα Αριανά. Για τα ΠΑΟΚΙΑ κάποια στιγμή θα μιλήσουμε. Θα δούμε με ποιος είναι διαθέσιμος. Τώρα είναι και περίεργη μέρα. Βέβαια σήμερα αυτή η βρόχα που έριξε καμιά ώρα, νομίζω ότι ξενέρωσε τους πάντες, όσους βρέθηκαν τουλάχιστον σε μια κοντινή παραλία. Εγώ να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, 23 10 287 888, ενώ μπορείτε να στείλετε και μήνυμα γράφοντας FM και ενώ ό,τι άλλο θέλετε και στέλνοντάς το στο 54526. Απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχει χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μιας και πέρασε η Αγγλία, μιας και το κύπελο οδεύει σπίτι του, όπως λένε οι Άγγλοι, it's coming home, αναφέρουν. Και στάθηκε και όρθια σήμερα για να προκριθεί στα ημιτελικά. Πάμε να κάνουμε έτσι ένα μπάσιμο με ένα τραγουδάκι, να πιω και δύο γουλιάς καφέ και να επανέλθουμε κανονικά στη ροή του σημερινού Αλληλούια. Αυτό ήταν ο Έλτον ο Τζον. Τι είπες Βασίλη, κάτι άκουσα για πώς έγινε διάσημος. Για ποιο λόγο είναι τόσο... Κοίταξε, ο Έλτον Τζον θεωρώ ότι έχει χτίσει, ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, από τη σημερινή pop. Γι' αυτό, καταλαβες, δεν έχει φέρει δηλαδή κάτι καινούριο, αλλά ως τραγουδοποιός, έτσι, όχι ως τραγουδιστής. Έτσι, αντικειμενικά, έχει γράψει έτσι ωραία κομμάτια, τα οποία ήταν και πολύ μπροστά από την εποχή τους, κυρίως από άποψη ρυθμού και μελωδίας. Τέλος πάντων, η Αγγλία είναι στα ημιτελικά, σε ένα μουντιάλο που έχει καταλήξει από πολύ νωρίς ευρωπαϊκή υπόθεση, εκεί όπου ήδη βρίσκονται Γαλλία και Βέλγιο μετά τις χθεσινές επικρατήσεις τους επί Ουρουγουάης και Βραζιλίας. Ουσιαστικά από τις 8 ομάδες που προκρίθηκαν, οι 2 λατινοαμερικάνικες πετάχτηκαν έξω. Μπαμ μπαμ. Θεωρώ χθες, θα τα σχολιάσουμε στην πορεία έτσι και πιο χαλαρά, ότι πολύ άνετα η Γαλλία, μιας και έλειπε και ο Καβάνι, δεν είχε καμία απολύτως έτσι στιγμή όπου δεν φάνηκε ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Από την άλλη, το Βέλγιο έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έπαιξε πολύ έξυπνα στην αντεπίδεση και από εκεί και πέρα, παρότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο καλό ως παιχνίδι, δηλαδή θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερες αντεπιθέσεις ή τέλος πάντων να κρατήσει λίγο περισσότερο μπάλα, παρόλα αυτά δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος όταν έχεις και έναν πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, ίσως τον κορυφαίο στον κόσμο ή τέλος πάντων μέσα στους 2-3 κορυφαίους τον Κουρτουά. Νομίζω ότι, δεν ξέρω Βασίλη, η απόκριση στο τέλος του Νεϊμάρ χθες έτσι από τον Κουρτουά. Την τελευταία φάση ήταν και βάσει το πότε την κάνει την απόκριση, ήταν ίσως από τις καλύτερες που έχουμε δει στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω, εγώ φέτος την διοργάνωση είμαι εντελώς αντικειμενικός, όντας Εθνική Ιταλίας από μικρός, και δεν ξέρω αν με ξενερώνει το γεγονός ότι δεν παίζει η ομάδα μου ή αν γενικά... Και όντως σαν έτσι γεύση μου αφήνει μία έτσι αδιάφορο αρκετά το φετινό Μουντιάλ όσον αφορά το κομμάτι το έξω αγωνιστικό. Δηλαδή είναι ένα Μουντιάλ το οποίο δεν έχει
διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες έχουν στερήσει από μια ομάδα κάτι το ιδιαίτερο. Είναι ίσως το καλύτερο στο κομμάτι της διαιτησίας. Άψογο και με το VAR που έχει μπει, αλλά και οι διαιτητές θεωρώ ότι έχοντας από πίσω τους την καβάτζα ότι άμα γίνει λαλακία θα με καλύψει το βίντεο. Οπότε δεν μασάνε να παίρνουν αποφάσεις ή να περιμένουν λίγο, λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να βγει η απόφαση από πάνω ή να τους το σφυρίξουν ότι κοίταξε αυτό που έδωσε είναι λάθος. Εντάξει, τα λάθος, τα σφυρίγματα νομίζω ήταν τόσο λίγα που όταν θα τελειώσει το Μουντιάλ θα λέμε ίσως ότι δεν υπήρχε καν κάποιο έτσι διαιτητικό λάθος. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έχουν μπει πάρα πολλά γκολ από στατικές φάσεις, πάρα πολλά, που okay, σε αυτά τα ειδικά στα νοκάουτς και τα λοιπά πάντα είναι τα γκολ που έρχονται έτσι ως δώρο από ομάδες οι οποίες παίζουν με βάση την τακτική, αλλά είναι πάρα πολλά τα γκολ που δεν έχουμε δει από... Δηλαδή το Βέλγιο, ας πούμε, τα γκολ που έκανε με την Ιαπωνία δεν τα έχουμε δει από άλλες ομάδες νοκάουτ. Η Βραζιλία ζορίστηκε χθες για να βάλει ένα γκολ. Ζορίστηκε. Έτσι. Τέλος πάντων, ίσως να είναι και... Εντάξει, δεν είμαι αντικειμενικός. Έτσι, από τη στιγμή που δεν παίζει η ομάδα μου, δεν έχω και πολύ, έτσι, μεγάλη, πολύ μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο με τις προκρίσεις και τα λοιπά. Που χου, εντάξει, το ότι πέρασε η Αγγλία δεν με χάλασε κιόλας. Το ότι πέρασε το Βέλγιο ή η Γαλλία. Δεν κοιτάω, δηλαδή δεν είμαι ξέρεις αντι-Βέλγιο ή αντι-Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα, χαίρομαι για το γεγονός που επιτέλους το Βέλγιο πάει μπροστά σε ένα τουρνουά, γιατί τα τελευταία δύο και στο Euro και στο προηγούμενο Μουντιάλ όλοι περίμεναν να κάνει μια καλή χρονιά, να κάνει ένα καλό τουρνουά, μια διάκριση με βάση το ρόστερ που έχει. Πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Thierry Henry θα τεθεί απέναντι στην ομάδα όπου σάρωσε και Euro και Μουντιάλ, έτσι απέναντι στην εθνική ομάδα της χώρας του, την Γαλλία στα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν εντυπωσιάζουν οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν κάνει επαγγελματικές νίκες και γενικά έχουν περάσει αέρα. Δεν τρώω παπά από το μάτς με την Αργεντινή όπου έφαγε 3 γκολ, εκ των οποίων και τα 3 ήταν τυχερά από την Αργεντινή. Ήταν, θεωρώ, υπερβολικά, έτσι, συγκυριακά το, και μόνο το ότι η Αργεντινή ήταν στο παιχνίδι και στο ότι προηγήθηκε έτσι αρχές του Δευτέρου και στο ότι στο τέλος το πάλεψε έχοντας και μια ευκαιρία για να το στείλει στην παράταση. Από εκεί και πέρα η Αγγλία επέλεξε, από ό,τι φάνηκε, να χάσει από το Βέλγιο για να αποφύγει Βραζιλίες, Γαλλίες και τα λοιπά από εκείνη τη μεριά του ταμπλό. Δικαιώθηκε καθότι έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά και πλέον περιμένει στις 9 τον νικητή από το παιχνίδι της διοργανώτριας Ρωσίας με την Κροάτια. Στο μεταξύ διαβάζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Σουηδία δέχεται σε ίδιο παιχνίδι Μουντιάλ 2 γκολ κεφαλιές. Έτσι, αυτό το κατάφερε η Αγγλία, που περνά στα ημιτελικά για τρίτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1990. Δηλαδή, φίλε Βασίλη, οι σαραντάριδες και κάτω που μας λένε για μεγάλες Αγγλίες και τα λοιπά, μας πουλάνε παπά. Έτσι, από το 1990, εγώ το πρώτο Μουντιάλ που είδα, έτσι, που θυμάμαι, ήταν το 94. Εντάξει, είμαι πιο μικρός. Αλλά από τότε θυμάμαι, Αγγλία είναι η ώρα της, ήρθε η ώρα της, ήρθε, πάμε να προκριθούμε, να κάνουμε. Και τώρα για πρώτη φορά βλέπουν την ομάδα τους, που οι περισσότεροι υποστηρίζουν Αγγλία επειδή είναι Liverpool, United, Arsenal, ξέρετε, τα πάντα. Λόγω δηλαδή των κλαμπ που υποστηρίζουν ευρωπαϊκά, ταυτόχρονα υποστηρίζουν και εθνική Αγγλίας. Γιατί ποτέ δεν είχε και ένα μεγάλο παίκτη ή μια πολύ μεγάλη έτσι, διάκριση για να πεις ότι έκανε Αγγλάκια οπαδούς, ας πούμε. Είναι οι περισσότεροι φαν του αγγλικού ποδοσφαίρου γενικά, όχι της εθνικής Αγγλίας δηλαδή συγκεκριμένα. Και φτάνει επιτέλους στα ημιτελικά η Αγγλία με ουσιαστικά ένα προπονητή ο οποίος ήρθε χωρίς να είναι στο πρόγραμμα. Έτσι, να θυμίσω ότι υπήρχε εκείνο το σκάνδαλο που απομάκρυνε τον προηγούμενο έτσι ομοσπονδιακό. Ήρθε ο Southgate, ένα παιδί το οποίο δεν είχε και καμιά εμπειρία από προπονητής. Ουσιαστικά όμως ήταν αυτός ο οποίος εκ του αποτελέσματος φαίνεται έχει φτιάξει πολύ καλά αποδυτήρια για την Αγγλία. Έχει επιλέξει παίκτες και ίσως χαρακτήρες που έχουν σαφέστατους ρόλους στην εθνική. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Ντελεάλη
ξέρει ότι είναι το πρώτο βιολί και ο μαέστρο στο κέντρο. Απ' την άλλη, ο Χέντερσον ξέρει ότι θα είναι ο βασικό και αντικατάστατο. Πίσω στην άμυνα ξέρει ότι αυτό είναι το ιδίο. Ο Πίκφορντ, ο οποίο είναι ένα παίκτη, ο οποίο δεν είχε διεθνεί παρουσίε και βρέθηκε κάτω από τα τέρμα, κάτω από τα goalpost τη Αγγλία, έχει κάνει ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Όχι μόνο για το πέναλτι που έβγαλε στο προηγούμενο μάτσα, αλλά και σήμερα, όπου αποδείχθηκε έτσι πολύ σταθερό, κάτι που η Αγγλία δεν το είχε στα προηγούμενα τουρνουά. Να θυμίσω ότι ο Χαρτ έμεινε απ' έξω, παρότι ενεργός και με μια μετριόκαλη χρονιά, ίσως καλύτερη χρονιά και από τον Πίκφορντ, ο διεθνής Άγγλος και πρώην αρχηγός, αν θυμάμαι καλά κιόλας, της Αγγλίας. Από εκεί και πέρα, ο Χάρι Κέιν ηγείται επιθετικά, ηγείται και πρακτικά όντας ο αρχηγός, αλλά και οι μικροί, ο Στέρλινγκ, ο Λίνγκαρντ κτλ. Και ο Ράσφορντ είναι παίκτες που δεν δοκιμάστηκαν στα δύσκολα ακόμα, αλλά αυτό το τουρνουά μοιάζει να τους πηγαίνει καλά. Και μοιάζει να τους πηγαίνει καλά γιατί και στα ημιτελικά έχουν μια ομάδα όπως η Κροατία που δεν είναι το μεγάλο φόβητρο. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλά. Είναι μια ομάδα που έχει, το έχουμε ξαναπεί εδώ, ότι έχει ένα καταπληκτικό κέντρο. Ακόμα και οι αλλαγές, όπου μπορούν να διαλύσουν κάθε ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα η Κροατία, εφόσον περάσει, που είναι το φαβόρι, έτσι, δεν έχει αυτό που λέμε τη φανέλα για να φοβηθεί από την άλλη η Αγγλία. Τώρα αν περάσουν οι Ρώσοι το δούμε, γιατί για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη σήμερα να προκριθεί για άλλη μια φορά με αντιποδόσφαιρο ο Ρώσος, ο οποίος έχει και το αβαντάζ της έδρας. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα να πάμε, έχει πάει 7.30, ανοιχτές οι γραμμές. Μετά την επιστροφή μου, έτσι, 23-10-287-888, θέλω την άποψή σας για το Μουντιάλ, για τις ομάδες σας. Θα δούμε λίγο τι παίζει για ΠΑΟΚ, ΑΡΙ, Ηρακλή, τι γίνεται, τι κινείται και στην Αθήνα από άποψη μεταγραφών. Θα μείνουμε ποδοσφαιρικά. Θα κάνουμε μια συζήτηση και για μπασκετάκι με τον Παύλο Ραπτόπουλο κάποια στιγμή, ο οποίος θα μου κάνει την τιμή εδώ να μου κρατήσει συντροφιά, όπως μου είπε, για να δούμε τα της Σπυριάρας και φυσικά θα μπούμε σε έτσι ένα pre-game για τον τελευταίο προημιτελικό, όπου θα βγάλει την τέταρτη ομάδα που θα παίξει τα ημιτελικά με την Εθνική Αγγλίας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, έτσι να υπενθυμίσω, τα έπιπλα Παπαϊωάννου, χορηγός του Αλληλούε για άλλη μια φορά. Θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε Αλληλούια. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι Στάθης Νικολαίδης. Βασίλης Καβάδιας είναι στη ρύθμιση του ήχου. 23-10-287-888 για να βγείτε στον αέρα. Πάντα ανοιχτές οι γραμμές για να είτε να αλλάξετε το θέμα, είτε να παρέμβετε σε αυτό το οποίο έτσι συζητάμε εδώ πάντα. Για ό,τι γουστάρετε, έτσι κι αλλιώς η εκπομπή είναι ένα έτσι αθλητικό κοινωνικό μπάχαλο εδώ πέρα. Ότι συνήθως ξεκινάμε ένα θέμα και καταλήγουμε σε κάτι άλλο. Ένα πολύ μεγάλο, έτσι, πώς θα το πω, φαινόμενο. Καλά, το φαινόμενο ήταν ο ένας Ρονάλντο, ο χοντρός που λέμε. Πάντως έχει πάρει διαστάσεις στα social media, στο ίντερνετ γενικότερα, η μετακίνηση του Κριστιάνου Ρονάλντο, ο οποίος θέλει να φύγει από την Ρεάλ. Θέλει να φύγει, θέλει να τον διώξει η Ρεάλ, ποτέ δεν θα μάθουμε. Αλλά ουσιαστικά, από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα μέχρι στιγμής, είναι πάρα πολύ κοντά, ίσως και σήμερα να ανακοινωθεί επίσημα, στο να υπογράψει στην Γιουβέντους. Παρότι αρκετοί νομίζω περίμεναν ότι ο Κριστιάνο θα κοιτάξει ίσως να πάει προς Γαλλία μεριά, προς καμιά Παρί, να πάρει τα λεφτά τα πολλά, ίσως προς Αγγλία μεριά, εκεί όπου ουσιαστικά έγινε star, αλλά να γυρίσει ως superstar, μετά από τα πολλά Champions League και τίτλους που έχει κάνει, αλλά κυρίως νούμερα, έτσι, καταπληκτικά νούμερα με την Real. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όπως φαίνεται ή έχει πάρει την απόφαση όντως ο Κριστιάνο να αποχωρήσει και ουσιαστικά η Real προσπαθεί να αποκομίσει ό,τι περισσότερο μπορεί, γιατί καλά τα χρήματα τα οποία λέμε με την μεταγραφή, από ό,τι φαίνεται εδώ θα κοστίσει γύρω στα 100 εκατομμύρια η μεταγραφή του Κριστιάνου, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είχε αγοραστεί πριν από 8 χρόνια, 9 χρόνια, με 80 κάτι, κάπου εκεί κοντά τέλος πάντων.
Δηλαδή το απίστευτο είναι ότι μετά από τόσα χρόνια η αξία του έχει ανέβει. Βέβαια έχουν ανέβει και τα χρήματα τα οποία σπαταλούν οι ομάδες για μεταγραφές. Για να είμαστε δίκοι. Ο Κριστιάνο, ο οποίος κάνει διακοπές εδώ στην Ελλάδα, ρε φίλε. Υπάρχουν τόσα μέρη να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα. Εντάξει. Τόσα νησιά. Τόσες παραλίες. Και πας στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω. Εντάξει, βέβαια έχει πάει σε ένα πανάκριβο θέρετρο έτσι, και ξενοδοχείο. Λογικό μου ακούγεται σαν επιλογή, αλλά εντάξει την Καλαμάτα ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ο Κριστιάνο, ο οποίος αναμένεται να κλείσει στην Juventus με χρήματα τα οποία είναι εξωφρενικά έτσι όπως ακούγονται. Δηλαδή, φέρεται ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο 60 εκατομμυρίων ευρώ για 4 χρονιές στο συμβόλαιό του. Έτσι, είναι ήδη 33 προς 34 ο Κριστιάνο. Και εκτός αυτού η Juventus θα δώσει και 100 εκατομμύρια, όπως προείπα, στην Real. Μιλάμε για ένα deal το οποίο θα ξεπεράσει τα 340 μοίρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Και θα κάνει καταρχάς τον Κριστιάνο τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή, λογικό, αλλά από την άλλη θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα η Juventus παγκοσμίως από ένα brand name το οποίο έχει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Να θυμίσω ότι είχε δώσει United 110 από όσα είχε δώσει για τον Pogba πρόπερση και θυμάστε όλοι λέγανε ότι είναι υπερεκτιμημένος, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Αυτά τα χρήματα τα είχε βγάλει μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από πωλήσεις σε φανέλες, μιλάμε για το ίδιο καλοκαίρι, έτσι, από πωλήσεις σε φανέλες του Pogba και του Ibrahimovic. Οπότε, οκ, okay, εμάς μπορεί να μας φαίνονται πολλά, μπορεί να μας φαίνεται ότι δεν αξίζει τόσα πολλά χρήματα το ετήσιο συμβόλαιο του Κριστιάνο, αλλά ο Κριστιάνο δεν κουβαλάει μόνο τα δύο ποδαράκια του και τα γκολ του και τις εμφανίσεις του και τις παρουσίες του στο γήπεδο, κουβαλάει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι οπαδών του, έτσι, οι οποίοι είναι Κριστιάνο Ρονάλντο, τέλος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά θα ανοίξουν την τηλεόραση να δουν ιταλικό πρωτάθλημα, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν Γιουβέντους από το πουθενά. Η μεγάλη κυρία η οποία ψάχνεται να πουλήσει και τον Γκονσάλο Ιγκουαϊν να μαζέψει κάποια χρήματα από τα 100 που θα δώσει για τον Κριστιάνο, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βρει αρκετά χρήματα για τον Αργεντίνο. Το θέμα είναι ότι ο Ιγκουαϊν ουσιαστικά είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος της παίκτης, παίρνει 7,5 εκατομμύρια περίπου και αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει και ο Τζίτζι Μπουφόν, ο οποίος παρόλο την προχωρημένη ηλικία του έπαιρνε ένα καλό συμβόλαιο, τα επόμενα 4 χρόνια που ο Κριστιάνο έχει υπογράψει αυτό το ηγεμονικό συμβόλαιο θα κερδίσει η Juventus αυτόματα περίπου 20 εκατομμύρια από αυτά τα δύο μόνο συμβόλαια τα οποία ουσιαστικά θα αποχωριστεί. Είναι και το κομμάτι του financial fair play στην άκρη του μυαλού της Juve, έτσι, γιατί ωραία αυτά τα χρήματα, αλλά θα πρέπει να βρει κάπως να τα ισοσκελίσει, οπότε θα πρέπει να έχει και έσοδα. Εγώ πιστεύω ότι θα κοιτάξει να πουλήσει και τον Ντιμπάλα. Διάβασα ότι ενδιαφέρεται η Liverpool, γενικότερα θα βρει ομάδες για τον Αργεντίνο, είναι και σε καλή ηλικία με μεταπολιτική αξία. Θα φανεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για την Juve αρχικά και στο κομμάτι ακόμα και το παικτικό. Δηλαδή ο Κριστιάνο αυτόματα θα βοηθήσει πάρα πολύ την Juve στο να εδραιώσει την ήδη ηγεμονία της στην Ιταλία, αλλά θα την βοηθήσει κυρίως στο να έχει τη λάμψη και να παίξει λίγο διαφορετικά και στο κομμάτι του Champions League, έτσι, γιατί αυτό είναι που λείπει στην Juve, η οποία έφτασε τα τελευταία χρόνια σε δύο τελικούς και κατέβηκε ως outsider. Με ένα Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα, με παίκτες οι οποίοι θα αποκτηθούν δίπλα του, ίσως κατέβει με έναν διαφορετικό, γιατί ο Κριστιάνο έτσι ούτως ή άλλως στο Champions League είναι ο άνθρωπος ο οποίος σκοράρει κατά ρυπάς και οδηγεί τη Real τα τελευταία χρόνια μέχρι τον τελικό. Άσχετα αν εκεί, στον τελικό δηλαδή, συνήθως δεν είναι και το 90 λεπτό το οποίο θα τον δούμε να σκοράρει. Από την άλλη, για τη Real, μάλλον ήρθε το τέλος εποχής και ψάχνει να το κάνει όσο καλύτερα επικοινωνιακά γίνεται. Διαβάζω ότι ο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Real, φέρεται να έχει μεταφέρει στον Κριστιάνο Ρονάλντο πως θα πρέπει να τοποθετηθεί δημοσίως για τον λόγο που αφήνει
τους Μαδριλένους. Οι σχέσεις του με τον Ρονάλντο και οι σχέσεις τέλος πάντων Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ρονάλντο βρίσκονται εδώ και καιρό σε πολύ ωριακό σημείο. Τη στιγμή που η πολύτικρωτη μετακίνηση του Πορτογάλου στη Γιουβέντους είναι μία ανάσα από το να ολοκληρωθεί. Εγώ να θυμίσω ότι ο Κριστιάνο, ακόμα και μετά τον τελικό, τον φετινό του Champions League, είχε πάλι τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, λέγοντας διάφορα για το μέλλον του. Ο Πέρεθ, ωστόσο, θέλει πριν γίνει αυτό, δηλαδή πριν δει το Ρονάλντο να αποχωρεί από την Ρεάλ, να βγει δημοσίως και να αποκαλύψει τους λόγους που αφήνει έπειτα από τόσα πολλά χρόνια τη Ρεάλ. Σύμφωνα με την ΑΣ, ο Πέρεθ δεν θέλει να μείνει στην ιστορία της ομάδας ως ο πρόεδρος που πούλησε τον Ρονάλντο, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γράψει το όνομά του πραγματικά τρομερά νούμερα και τρομερά πολλά τρόπαια. Έτσι, να θυμίσουμε ότι έχει πάρει 3 συνεχόμενα τσούλου, συν ένα 4. 5 έχει ο ίδιος προσωπικά, έχοντας και αυτό της United, έτσι, την κατάκτηση με τη United. Και έτσι, για να το κλείσω το θέμα, ο Πέρεθ ζητάει από τον Κριστιάνο να αποκαλύψει ότι η φυγή του από τη Ρεάλ είναι μια δική του καθαρά επιθυμία και δεν αφορά την Ρεάλ. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε μια Ρεάλ η οποία ούτως ή άλλως νομίζω ότι θέλει να αλλάξει εντελώς το πλάνο της. Ο Κριστιάνο, έτσι όπως έχει μετουσιώσει το παιχνίδι του, έτσι να είναι ένας πιο center-for κυρίως, να παίζει δηλαδή περισσότερο στην περιοχή, να μην είναι extreme κτλ. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμος ακόμα και σε αυτή την ηλικία για μια ομάδα όπως η Real. Ξεκάθαρα, ειδικά αν του βάλεις δίπλα, κατά εννοώ δίπλα εννοώ στα πλάγια, παίκτες όπως ακούγεται ο Εμπαπέ, παίκτες όπως, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε άλλος αυτού του επίπεδου, δηλαδή παίκτες πολύ μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι θα είναι ανερχόμενοι και θα δώσουν πολλά στον Κριστιάνο, ο οποίος μέσα στην περιοχή θα είναι αυτός που θα τελειώνει. Από την άλλη, ίσως η Ρεάλ να θεωρεί ότι και ο ίδιος ο Κριστιάνο, όντας και ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η δημοσιότητα, του αρέσει να βγαίνει ο ίδιος μπροστά, του αρέσει να παίρνει όλο τον αφρό δικό του, να πούμε, είναι ένας κακός μπελάς, τουλάχιστον στο κομμάτι το επικοινωνιακό, των αποδητηρίων και όλα αυτά. Γιατί στο αγωνιστικό, σίγουρα Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας top ποδοσφαιριστής ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, ο Μέντες, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ουσιαστικά κάνει καριέρα ως ατζέντης μεγάλων ποδοσφαιριστών και κυρίως πολύ δυνατών deals, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά έφτιαξε τον Κριστιάνο και τον Ζωζέ Μουρίνιο, και αναφέρομαι τους έφτιαξε στο κομμάτι των κινήσεων, έτσι. Τους πήγε και τους δύο στις κατάλληλες ομάδες με τα κατάλληλα χρήματα κτλ. Ουσιαστικά έχει διαβεβαιώσει ότι ο Κριστιάνο συνεχίζει να θέλει να πάει στην Γιούβε, η οποία για να βρει όλα αυτά τα χρήματα θα κάνει ουσιαστικά μια εσωτερική χορηγία. Είναι η οικογένεια Ανιέλη, η οποία ουσιαστικά της ανήκει η Fiat Chrysler, η Fiat η οποία εξαγόρασε την Chrysler πριν από χρόνια, και ουσιαστικά ανήκει στην οικογένεια Ανιέλη, θα κάνει μια χορηγία από ό,τι διαβάζω κοντά στα 30 εκατομμύρια το χρόνο στην ομάδα. Είναι κάτι που κάνουν οι Άραβες στην Παρί, όπου για να ισοσκελίσουν τα έσοδα-έξοδα πρακτικά κάνουν χορηγίες οι οποίες είναι από τη μία τσέπη στην άλλη. Ο Τζίτζι Μπουφόν, τώρα για να κλείσουμε και μετά της Γιουβέντους, έχει ουσιαστικά συμφωνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να συνεχίσει την καριέρα του, παρότι όλοι πίστευαν ότι θα σταματήσει γενικά από το ποδόσφαιρο. Ο ίδιος αποκάλυψε προς το τέλος της χρονιάς που μας τελείωσε ότι ίσως και να μην τελικά σταματήσει το ποδόσφαιρο, απλά θα σταματήσει από Εθνική Ιταλία και Γιουβέντους, και ουσιαστικά έδωσε τα χέρια με την Paris Saint-Germain και μάλιστα με ένα διετές συμβόλαιο. Έτσι. Να θυμίσω ότι ο Τζίτζι είναι 40, έτσι, είναι 40ρης ο Τζίτζι Μπουφόν, και η παρουσίασή του θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα, με την Paris να βγάζει και βιντεάκια στα Twitter και Facebook γενικά, περιμένοντας τον, έτσι, ακόμα μια φορά ευχαριστούμε για όλα, Τζίτζι Μπουφόν, έγραψαν ή της Γιουβέντους, ενώ από την άλλη οι Παριζιάνοι έβγαλαν βιντεάκι με τον ίδιο να αλλάζει, έτσι, φανέλα
και να φοράει προειδεάζοντας αυτήν της Paris Saint-Germain. Παρότι είναι ακόμα νωρίς και γενικότερα οι ομάδες ψάχνονται, κυρίως για αυτές οι οποίες θα παίξουν και προκριματικά, αναφέρομαι για ΠΑΟΚ, αναφέρομαι για ΑΕΚ, για Ολυμπιακό, ομάδες δηλαδή που ακόμα δεν έχουν κακώς, και αυτό κυρίως αφορά τον ΠΑΟΚ, κλείσει το ρόστερ τους ήδη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα έχουν σημαντικά παιχνίδια τα οποία ίσως να κρίνουν και την έκβαση της επόμενης χρονιάς. Βλέπουμε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα οι... έτσι... Okay, ο ΠΑΟΚ εγώ θεωρώ ότι βρίσκεται κοντά στο 80-90% του ρόστερ του. Ίσα-ίσα σε πολλές θέσεις έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που θα αναγκαστεί να κόψει και εκεί θα πρέπει να γίνει ένα σημάζεμα, να το πω έτσι απλά. Αλλά υπάρχουν και θέσεις όπως αυτή του center for, όπου ψάχνει να βρει παίκτη και τον ψάχνει να τον βρει άμεσα. Έναν παίκτη δηλαδή που δεν θα έχει έτσι μεγάλο χρόνο προσαρμογής, θα είναι, να το πω και διαφορετικά, θα είναι έτοιμος από άποψη φυσικής κατάστασης, θα είναι έτοιμος από το κομμάτι της τακτικής, θα ταιριάξει δηλαδή, θα είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον δικέφαλο για να μπορέσει να μπει να παίξει, γιατί όχι και βασικός λέω εγώ. Εντάξει, ο Πρίγιοβιτς είναι Πρίγιοβιτς, αλλά ψάχνοντας να βρεις έναν επιθετικό, δεν ψάχνεις να βρεις ένα αναπληρωματικό. Έτσι. Την ίδια ώρα πάντως η ΑΕΚ βρίσκεται στην Πολωνία. Να δούμε δηλαδή και το τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες ομάδες. Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ φέτος με τον Μαρίνο Ζουνίδη λογικά θα την δούμε να παίζει το ίδιο σύστημα με τον Μανώλο Χιμένεθ, δηλαδή το 4-2-3-1. Από ό,τι διαβάζω τώρα και στο φιλικό, το οποίο ξεκινάει σε λίγα δευτερόλεπτα, αυτό το σύστημα επιλέγει, που έπαιξε και πέρυσι. Παίζει σήμερα απέναντι στην Μιέτζ Λεγκνίνα, μια ομάδα η οποία προβιβάστηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία του πολωνικού πρωταθλήματος. Και η ενδεκάδα της είναι Τσιντότας κάτω τα δοκάρια, Γκάλο, Τσόσιτς, Οικονόμου και Λόπες. Ενώ Σιμόες, Γιαννούτσος, αυτός είναι μικρός, Γιούσης και Μάνταλος, Κλωναρίδης, Λιβάγια. Με αυτή την εντεκάδα η ΑΕΚ βγαίνει, δεν βγαίνει Ευρώπη. Έτσι, με αυτή την εντεκάδα. Φυσικά φαντάζομαι ότι δεν θα έχει αυτή την εντεκάδα, ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, κλασικά θα περιμένει ο κύριος Κάβουρας να πάρει καμιά 5-6 δανεικούς. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Η ομάδα, αυτή η δεκάδα είναι για γέλια για την ΑΕΚ. Όχι ότι απ' την άλλη είδα και δεκάδες Ολυμπιακού σε αντίστοιχα φιλικά και εκεί ήταν για να κλαις. Για να κλαις φυσικά ο ΠΑΟΚ γελάει. Έτσι. Ενώ για να κλαίνε οι οπαδοί των ΑΕΚ και Ολυμπιακού. Αλλά θα φανεί. Θα φανεί γιατί εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν κοιτάει τόσο πολύ το Champions League, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί, παρότι από πιο εύκολο δρόμο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, να προκριθεί στους ομίλους. Δεν ξέρω. Δεν μου κάνει για ομάδα. Δεν θα πάει με τα ψέματα, θα πάει να παίξει, να κλέψει τα μάτς, θα πάει να παίξει σφιχτά, μπας και προκριθεί. Δεν θα πάει δηλαδή να κατεβάσει ένα ρόστερ το οποίο θα είναι δυνατό, ήδη έτοιμο για να παίξει ο Μίλου Champions League και όποιος και να έρθει να τον περάσει για πλάκα. Αν προκριθεί στους ομίλους, τότε μπορεί να κάνει και μια προσθήκη έτσι έξτρα. Αλλά αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι η ΑΕΚ συνεχίζει, παρότι πέρυσι πήρε τυπικά έτσι, το πρωτάθλημα, συνεχίζει στην ίδια μνημονιακή, αν θέλετε, έτσι, μιας και είναι και της μόδας, λογική. Αυτά για την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα, 8 έφτασε. Μετά το break θα μιλήσουμε με Άρη, θα συνδεθούμε με Νίκο Παπαδόπουλο να ακούσουμε τα νέα της προετοιμασίας της ομάδας του Ερέρα, να δούμε λίγο τα μεταγραφικά, γιατί ο Άρης έχει ανακοινώσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ανακοινώσει άλλους τόσους για να πούμε ότι έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ρόστερ, γιατί αυτή τη στιγμή και το ρόστερ του Άρη έτσι, πρακτικά είναι το ρόστερ το περσινό της Β' Εθνικής και μάλιστα με αρκετές απώλειες σε σχέση με πέρυσι. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Break και επιστρέφουμε.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κάναμε το διάλειμμα μας, πήραμε τις ανάσες μας, ήπιαμε δύο βουλιάς καφέ και είμαστε και πάλι στον αέρα της Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσω ότι έτσι είμαστε σε αναμονή για Νίκο Παπαδόπουλο και 3-5 πηγάδια να πάρουμε έτσι μια γεύση από την προετοιμασία του Άρη που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, προχθές. Πάντως κάπου τώρα ξεκίνησε και όπως είπα και πριν το διάλειμμα, ξεκίνησε έτσι λίγο ψυχρά, καθότι ο Άρης δεν είχε κλείσει εκτός των δύο ποδοσφαιριστών, δηλαδή του Ντιγκινί και του Νασλίδη, δύο παικτών από το ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι αρκετά χρήσιμη για το ρόστερ μιας ομάδας έτσι, με τους στόχους του Άρη. Ουσιαστικά από εκεί και πέρα έφυγε η ομάδα για το πρώτο κομμάτι από της προετοιμασίας και μετά ανακοίνωσε έτσι, ένα 3-4 ποδοσφαιριστές, θα τα πούμε και με τον Νίκο, γιατί δεν ξέρω ποια είναι επίσημα και ποια είναι έτσι, συμφωνίες. Κρατάω μια καλή μεταγραφή που έχει κάνει ο Άρης, τον δανεισμό του Κολάσο, του Νικολάς Κολάσο από την Μπόκα Τζούνιος. Ο παίκτης ανήκει στην Μπόκα, τα τελευταία χρόνια γενικά δίνεται δανεικός. Να υπενθυμίζω ότι πρόκειται για μια αρκετά ακριβή μεταγραφή, καθότι ο Άρης, από όσο διαβάζω, θα καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του παίκτη. Εδώ να πούμε ότι στους δανεισμούς συνήθως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εκτός και αν όντως η ομάδα που τον θέλει, η ομάδα πάνω που καταλήγει ο ποδοσφαιριστής να δανειστεί, τον θέλει πάρα πολύ. Ο Αργεντίνος έχει ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ και αν αυτά τα νούμερα παλαιότερα ήταν αυτονόητα για τον Άρη, για τον Άρη της Ευρώπης, για τον Άρη των Λάτιν ποδοσφαιριστών κτλ. Όταν τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά η ομάδα βρίσκεται με συμβόλαια ίσως και στο 1/6, 1/7 αυτού του συμβολέου του Αργεντίνου, σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη και στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή δείχνει ότι ο Άρης σιγά σιγά και με βήματα έτσι προσεκτικά και εφόσον υπάρχουν παίκτες που το αξίζουν αυτό, ο συγκεκριμένος όντως έχει ένα βιογραφικό και γενικότερα μια πορεία η οποία δείχνει να μπορεί να έρθει και να δικαιολογήσει αυτά τα χρήματα, κυρίως στη Super League, έτσι, δεν θα έρθει να παίξει στην Premier League. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κολάς, ο οποίος είναι χαφ, αλλά παίζει κυρίως στα πλάγια, αριστεροπόδαρος είναι, και μάλλον κατά εκεί θα τον χρησιμοποιήσει ο Ερέρα. Ουσιαστικά τον λογίζει για full back αλλά και για half στα πλάγια. Θα το δούμε αυτό. Μήπως υπάρχει μια σκέψη να παίξει κάπου αλλού. Γιατί ο ποδοσφαιριστής τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στα πλάγια, ενώ είχε ξεκινήσει όντας παίκτης του άξονα. Τώρα, διαβάζω για... Βασικά δεν υπάρχουν δημοσιεύματα για παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν, δηλαδή δεν έχω διαβάσει επιπλέον ονόματα, οι παίκτες που πρακτικά έτσι έπαιξαν τα ονόματα τους έχουν ήδη κλείσει, δηλαδή και ο Ματίγια για τον Άρη, ο οποίος θα έρθει με ένα συμβόλαιο, τα πούμε και με τον Νίκο, μάλλον ένα συνένα. Ο Άρης είχε πάρα πολλούς δανεισμούς, πάρα πολλές ανανεώσεις, συγγνώμη. Είχε και έναν δεύτερο δανεισμό από την Las Palmas, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στα πλάγια και ουσιαστικά μάλλον θα είναι ο παίκτης που υπολόγιζε από την αρχή ο Ερέρα στη θέση γενικότερα να παίξει στα πλάγια, δεξιοπόδαρος είναι έτσι, για να παίξει στη θέση του Πλατέλα πρακτικά, ίσως είναι και μια πιο οικονομική έτσι, περίπτωση. Γενικότερα έχει ξεκινήσει το πρωτοστάδιο και νομίζω ότι ήδη σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν συμπεράσματα, κυρίως για το πώς θα αγωνιστεί ο Άρης του Ερέρα, που αντικειμενικά θα αλλάξει κατά πολύ την φιλοσοφία του, τουλάχιστον να το προσπαθήσει αυτό σε σχέση με τα τελευταία χρόνια τα οποία βρίσκεται σε Β' και Γ' Εθνική. Θα προσπαθήσει να αλλάξει την ποιότητά του, να αλλάξει το κομμάτι με το οποίο δημιουργεί ποδόσφαιρο, γι' αυτό και έχει έτσι κάνει μια στροφή στην Λάτιν αγορά. Προφανώς και αρέσει
Καλά, αρέσει και στο κοινό του Άρη, έχοντας και μια έτσι παλαιότερη καλή εμπειρία από αυτό το ποδόσφαιρο της Ιβηρικής έτσι, Χερσονήσου. Αρέσει το ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, αρέσει το πάσα-πάσα και το γύρω-γύρω όλοι που λέω εγώ. Θα φανεί αν ο Πάκο Ερέρα φέρει αυτή την αλλαγή πέρας και με επιτυχία αρκετά νωρίς. Να θυμίσω ότι τα προηγούμενα παραδείγματα ανθρώπων έτσι που ήρθαν στον Άρη έχοντας αυτήν την αποστολή, παρότι το πέτυχαν όσον αφορά τη φιλοσοφία, δεν είχαν καταφέρει να μαζέψουν τους βαθμούς, να πάρουν τις νίκες που θα τους έκαναν να μείνουν κιόλας στον πάγκο του Άρη. Δηλαδή αρκετοί θυμάμαι παραδείγματα που ήρθαν, έβγαλαν την προετοιμασία, έφεραν τους παίκτες, δηλαδή δημιούργησαν το ρόστερ και ουσιαστικά κάπου στη μέση χρονιάς αποχώρησαν γιατί δεν είχαν την απαραίτητη συγκομιδή. Είναι ένα διπλό στοίχημα αυτό για τον Ερέρα, δηλαδή και οι μεταγραφές και η αλλαγή φιλοσοφίας του ποδοσφαιρικού και του αγωνιστικού κομματιού, αλλά και το κομμάτι της συγκομιδής βαθμών. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να πω και ένα έτσι ωραίο στερεότυπο, έτσι, να τα δώσε μου πόντους εσύ, βάλε κανένα χειροκρότημα από κάτω. Είχα καιρό να πω, ναι, εντάξει. Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται? Τι να σου πω, κουφόβραση ρε φίλε, τι να γίνεται. Εσύ φαντάζομαι εκεί έχεις δροσά. Εγώ έβαλα τώρα από τον Πύρο Βασίλη, φίλε, θα βάλω τη ζακέτα και να βγω έξω. Πόπο φίλε, παράδεισος. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να έχει, σου πω, κάτσε, το κινητό καινούριο είναι, ακόμα μπορώ να πω ότι είναι έγκυρο. Η θερμοκρασία, φίλε, είναι στους 17 βαθμούς. Μάλιστα, 17 βαθμούς. Και μια το χαρά. Και το βράδυ στις 12 θα έχει πέσει στις 13. Κατάλαβα. Κουβερτούλα δηλαδή το βράδυ. Ναι, σίγουρα θέλει κουβέρτα το βράδυ. 100%. Μάλιστα. Δεν το συζητώ. Τι αλλά γίνεται? Είναι ιδανικές συνθήκες για να πραγματοποιήσει μια προετοιμασία έτσι. Ναι, αυτό ξέρεις. Δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι και αυτό που λέμε, μια φτηνή προετοιμασία για την ομάδα. Δηλαδή, okay, το να πας στο εξωτερικό έχει να κάνει και λίγο με το δέσιμο, με το να πας κάπου να παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια. Κυρίως με τα φιλικά, θα έλεγα. Ναι. Τα 3-5 πηγάδια ανέκανα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω φίλους μας που πάνε εκδρομή ή ξέρω εγώ για κάνα φαγητό κτλ. Τους λέω, παιδιά, τα ξέρω από τις προετοιμασίες των ομάδων. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, έχει να κάνει κυρίως με τα φιλικά του εξωτερικού, αλλά εδώ πέρα. Οι καιρικές συνθήκες, επειδή είμαστε και σε 1300 μέτρα, 1350 περίπου, νομίζω ότι είναι ιδανικές και είναι ακόμα πιο ιδανικές από χθες, που είχε στάσει θερμοκρασία, έβρεσε και όσο πολύ χθες το βράδυ, έβρεσε και λίγο σήμερα το μεσημέρι, έχουν διαμορφωθεί οι ιδανικές και άλλες συνθήκες για την ομάδα. Που θα πάνε έτσι από τις μεγάλες. Νικό, ωραία η θερμοκρασία εκεί, αλλά μόνο δεν έχει καλό σήμα. Δεν ξέρω, είσαι τώρα, τώρα σε ακούμε. Εδώ ανεβαίνω πιο ψηλά κιόλα, γιατί μιλάμε τα φρένα. Ωραία, μια χαρά, τώρα σε ακούμε καλά, τώρα σε ακούμε καλά. Ναι. Κάτι κάλυψε το σήμα σου, κάτι, δεν ξέρω, πέρασε κανένας Νασλίδης από εκεί. Καμιά αρκούδα. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, θέλω να θυμίσω ότι μας λένε τους άλλους κάτω. Είναι ρεπό, είχαν το απόγευμα. Α, μια χαρά. Είχαν λογικά για την Αγγλία να προκρίνεται. Εντάξει, μια χαρά. Δώσε μας έτσι τις πρώτες σου εντυπώσεις, τουλάχιστον εδώ στο Αλληλούια, έτσι, γιατί τις έχεις ξαναδώσει για Ερέρα. Για το χαρακτήρα, ας πούμε, του νέου προπονητή του Άρη. Κοίτα, φίλε, είναι ένας αρκετά ήρεμος άνθρωπος. Θα το χαρακτήριζα. Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν έχει νεύρο. Εντάξει, το νεύρο το βγάζει στις προπονήσεις, ειδικά στις στιγμές που δίνει οδηγίες, αλλά σου βγάζει μια ηρεμία, μια σιγουριά να το πω. Και το πιο σημαντικό δεν είναι τι βλέπουμε. Εντάξει, κοίτα, από 2-3 μέρες δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά συμπεράσματα. Εγώ λέω και καταγράφω αυτό που βλέπω τα τελευταία 24 ώρα, που τον ζούμε. Δηλαδή, από την 5η το πρωί που ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας. Είχαμε βέβαια και ένα πρώτο δείγμα με τις δηλώσεις του πριν περίπου έναν μήνα, αλλά η εικόνα βασικά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι θετική. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής από τον Πάκο Ερέρα. Αυτό είναι πιο σημαντικό από τη γνώμη τη δική μου, τη δική σου οποιοδήποτε άλλο, γιατί παρόλο που έχουν τεντώσει, να το πω έτσι λαϊκά, από αυτά τα πρώτα 24 ώρες της προετοιμασίας, γιατί έχει πολλή δουλειά,
την προπονήση σε υψηλή ένταση, τους βλέπεις ότι το χαίρονται και το απολαμβάνουν, γιατί είναι ένας νέος τρόπος προπόνησης, ένας νέος τρόπος δουλειάς που δεν τον είχαν συνηθίσει, ειδικά όσοι ήταν στην περσινή ομάδα. Ένας τρόπος δουλειάς που το φέρνει ο Ερέρα από την Ισπανία, και μέσα σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται το γεγονός, και γι' αυτό νομίζω ότι εκεί οι παίχτες είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό, ότι υπάρχει πολύ μπάλα στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Από και την πρώτη μέρα, ναι, ναι, από την πρώτη, πρώτη μέρα. Και από την πρώτη μέρα και το πιο βασικό στις πρωινές προπονήσεις, γιατί αν στις απογευματινές είναι δεδομένη η παρουσία της μπάλας, στις πρωινές, στις παραδοσιακές προετοιμασίες των ομάδων στην Ελλάδα δεν είναι δεδομένη. Τις περισσότερες φορές μάλιστα δεν υπάρχει κιόλας. Αλλά ο Ρέρα την έχει βάλει από την αρχή την μπάλα στο πρόγραμμα, και νομίζω ότι ισορροπεί κάπως με την κούραση των ποδοσφαιριστών, γιατί γίνεται και πιο ευχάριστη η προπόνηση για τον παίχτη και κυλάει και πιο εύκολα. Γι' αυτό νομίζω ότι οι παίχτες κυρίως είναι ικανοποιημένοι από τον Ερέρα. Και είναι καλό νομίζω, γιατί ο ποδοσφαιριστής με μπάλα ασχολεί και με την μπάλα είναι μέσα στο γήπεδο. Και σε αντίθεση με κάτι άλλες τακτικές που βάζεις τους παίχτες να τρέχουν κύκλους. Εντάξει, και είναι και πιο βαρετό για τον παίκτη, έτσι. Εντάξει, ξεκάθαρα. Μπορεί να ξέρει ότι αυτό θα τον βοηθήσει στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν, πώς θα το πω, δεν υπάρχουν σταθερές στις προετοιμασίες. Δηλαδή, αν δεις και πολύ, εγώ θυμάμαι το Ζανέτη, όταν είχε πάει ο Μουρίνιο στην Ίντερ, που είχε πει: είμαι 20 χρόνια ποδοσφαιριστής και πρώτη φορά κάνω τέτοια προετοιμασία. Εννοώντας ότι είχε κάνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε προπονητής έχει, νομίζω, τη δικιά του λογική. Εντάξει, ο Ερέρα έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, και αυτό είναι το καλό, ότι ο Άρης φέρνει έναν προπονητή με εμπειρία που δεν την συναντάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή, από το top επίπεδο, τώρα έχει περάσει και από Αγγλία, έστω και σαν βοηθός, αλλά και στην Ισπανία που... Και τη Σεκούντα Division, μην την υποτιμάμε. Η Σεκούντα Division, το επίπεδο της... 40 παιχνίδια έχει. 40 παιχνίδια έχει. Περισσότερες ομάδες της Σεκούντα Division, αν ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα, μια γράφη θα πηγαίνανε. Ναι, ναι, και έχει και μια χρονιά η οποία είναι πολύ μεγάλη. Ένα καλεντάρι το οποίο είναι μεγάλο και είναι απαιτητικό. Και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης εννοώ, έτσι. Γι' αυτό το λέω ότι έχει πόσα παιχνίδια. Τι γίνεται με. Καταρχάς, μέχρι πότε θα μείνει ο Άρης εκεί και πότε αναμένονται και ποιοι παίκτες από τις μεταγραφές που έχει ανακοινώσει. Ο Άρης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στις 16 Ιουλίου, μεσημεράκι προς απόγευμα, θα κάνει και μια πρωινή προπόνηση εκείνη την ώρα και μετά θα επιστρέψει στην βάση του για περίπου 10 μέρες. Κοίτα, τώρα όσον αφορά τις αφήξεις, Δευτέρα βράδυ περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, βασικά εσείς περιμένετε, τον Ματίγια και τον Μενέντες. Αυτή είναι η ενημέρωση της ΠΑΕ. Τρίτη με Τετάρτη θα έρθει λογικά ο Νικολάς Κολάσο. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η άφηξη του Ματέο Γκαρσία. Πιστεύω ότι ο Ματίγια και ο Μενέντες θα προλάβουν να ανέβουν πάνω στα 35 πηγάδια. Δεν ξέρω για τους άλλους δύο. Οι άλλοι δύο φαντάζομαι ότι είναι Αργεντινοί, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παίζει και αυτό το ρόλο. Ειδικά στην περίπτωση του Κολάσου τώρα, για να κάνεις ένα ταξίδι από την Αργεντινή στη Θεσσαλονίκη και πρόσεξε για μόνιμη εγκατάσταση. Ναι, θα το κάνεις μία φορά, ναι. Ναι, γιατί ο παίχτης δεν είναι, ας πούμε, πως παίρνεις κάποιον παίχτη εντός των συνόρων που λέει: έρχομαι να υπογράψω, θα επιστρέψω Αθήνα να πάρω τα πράγματά μου και θα έρθω. Ναι, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Κολάσου μετακομίζει οικογενειακός, γιατί έχει και τη σύζυγό του, εξαιρετική, δεν ξέρω την έχεις δει. Την έχω δει στο All About Ναι. Ναι, έχει και ένα παιδί και έρχονται οι άνθρωποι για μόνιμη κατάσταση. Δεν είναι απλή διαδικασία. Και θα χρειαστεί λίγες μέρες παραπάνω. Αυτός δεν ξέρω ακόμα αν θα προλάβει να έρθει εδώ πέρα πάνω. Βέβαια είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη και 2 ώρες, αλλά δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί με την ομάδα όταν αυτή θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, κοίτα, ωραία, τώρα έχει 23 ποδοσφαιριστές για να δουλέψει. Τώρα θα μπει από τους 23 ή 4 είναι από τα τμήματα υποδομής, ο ένας είναι υποδοκιμήν και ο άλλος είναι ένας 19χρονος Γάλλος, ο οποίος σε πρώτη φάση συντακτήσει κάπου 19. Άρα δεν σου μένουν και πάρα πολλές επιλογές και απομένει... Και κάποιοι φαντάζομαι θα αποχωρήσουν εφόσον αποκτηθούν στη θέση τους παίκτες, έτσι. Ο Διαμαντόπουλος, για παράδειγμα, είναι εκεί. Εδώ, ναι, πέτυχε και το πρώτο γκολ σήμερα της Μάλιστα. Προετοιμασίας. Υπολογίζεται. Κοίτα τώρα τι γίνεται με τον Διαμαντόπουλο. Ο Άρης, αυτό που γνωρίζω εγώ, είναι ότι θα πάει για άλλους 2 επιθετικούς. Άρα, αυτό... μπορεί να φέρει τον 29χρονο επιθετικό στην πόρτα της εξόδου. Στην περίπτωση όμως που ο Ερέρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει
σύστημα, τακτική έχουμε δει κάποια κομμάτια, αλλά δεν έχουμε δει τον Ερέρα να κάνει οικογενειακό διπλό με σύστημα. Ναι, εντάξει, αυτό θα φανεί και στα φιλικά κιόλας. Αν ο Ερέρα πάει με το 4-4-2 και το 4-4-2 με ρόμβο συγκεκριμένα, τότε θα χρειαστεί δύο βασικούς και δύο backup. Τότε ο Διαμαντόπουλος χωράει στο ρόστερ. Ναι, βέβαια, στους επιθετικούς να βάλουμε και τον Τικινή μέσα, έτσι. Δηλαδή, Τικινή είναι Ασλίδης, ήδη οι δύο. Δική μου αίσθηση είναι ότι Τικινή προορίζεται για πλαγιά. Για τον άξονα πίσω από το φορ. Α, σαν δεκάριφας, ναι. Ναι. Δεν το αποκλείω να αγωνιστεί εκεί πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, κοίτα, στα πλάγια έχεις τον Ματέο Γκαρσία. Δεν έχεις βέβαια εντάξει και τον Παγκάν και τον Μιλούνοβιτ. Αυτός είναι δεξιοπόδαρος, Νίκο, παίζει... Αριστεροπόδαρος. Αριστεροπόδαρος είναι, α, μάλιστα. Ναι, ναι. Άρα θα παίξει αριστερά. Δεν είναι ξεκαθαρή. Και τις δύο μεριές, εντάξει. Να το δούμε. Κοίτα, εμένα προσωπικά θα μου άρεσε, επειδή έτσι μου αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, μου αρέσει να παίζει ο αριστεροπόδαρος σε δεξιά πλευρά. Ανάποδο πόδι, ναι. Και αντίστοιχα ο δεξιοπόδαρος να παίζει στην αριστερή και να μπαίνει με ένα από το πόδι μέσα. Άρα ο Γκαρσία είναι ο αντιπλατέλας, να το πούμε έτσι. Θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορούσε. Όχι, το λέω έτσι. Γιατί είχε, θυμάμαι στα ρεπορτάζ, ότι ο Ερέρα είχε επιμείνει ότι δεν χρειάζεται τον πλατέλα με αυτό το συμβόλαιο κιόλας στην ομάδα. Έτσι. Άρα μάλλον αυτό ήταν η επιλογή του. Θα μπορούσα να το πούμε και έτσι. Κοιτάξτε, και ο Ντιγκινή μπορεί να παίξει κατά ανάγκη στα φτερά της επίθεσης. Ναι. Κατά ανάγκη βασικά. Μπορεί να παίξει και εκεί. Γιατί είναι και γρήγορος ποδοσφαιριστής. Αλλά νομίζω ότι του Ντιγκινή, έτσι όπως τον είδαμε και στον Ατρόμητο και έτσι όπως τον βλέπουμε τώρα και αυτές τις μέρες, θα ταιριάζει περισσότερο να είναι κοντά στην περιοχή. Ναι, κοίταξε. Και στον Ατρόμητο έπαιζε ως δεύτερος επιθετικός συνήθως. Αυτό σου λέω. Δηλαδή ο ψευτοφόρ. Ναι, δηλαδή ο δεύτερος φόρ. Τώρα, εμένα ένα ερωτηματικό το οποίο γεννάται βλέποντας έτσι το ρόστερ, επειδή είδα ότι ανανέωσε ο Τσουμάνης. Υπάρχει προφορική συμφωνία, δεν έχει ανανέωση. Α, δεν έχει ανανέωση. Εντάξει. Απλά, εγώ βλέπω ότι έρχεται ο Ισπανός, ο Μενέντεθ, ο οποίος είναι αριστερό μπακ. Υπάρχει ο Βαλεριάνος. Μπράβο, υπάρχει ο Βαλεριάνος. Ο Κολάσο, που φαντάζομαι ότι λόγω επίπεδου ελληνικού πρωταθλήματος, λόγω χαμηλού επίπεδου, εντάξει, δεν θα παίξει αριστερό μπακ, αλλά μπορεί να παίξει και αυτός αριστερό μπακ, άμα χρειαστεί. Και υπάρχει και ο Τζανακάκης. Όχι, ο Κολάσο δεν προορίζεται. Ο Κολάσο είναι ο αριστερός εσωτερικός μέσος. Για χαφ, στο ρόμβο δηλαδή. Ναι, στο ρόμβο μπορεί να παίξει εκεί. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί να παίξει και πίσω, ρε παιδί μου, γιατί διάβασα ότι έχει παίξει κάποιες φορές και σε ένα αριστερό μπακ. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού που επιλέγει η Ερέρα είναι να παίζουν σε πολλές θέσεις. Ναι. Δηλαδή σε δύο και πάνω. Ναι, άμα βάλεις και τον Τζανακάκη, ο οποίος εγώ θυμάμαι ότι πέρυσι είχε παίξει κάποια μάτσα στο αριστερό μπακ. Παρότι... Ο Τζανακάκης προορίστηκε τα δεξιά. Ναι, εντάξει, okay, αλλά μπορεί να παίξει και εκεί. Θέλω να πω. Λίγο, έχεις, ναι, στο αριστερό μπακ, έχεις δύο αριστερούς μπακ συν δύο-τρεις οι οποίοι μπορούν να παίξουν εκεί πέρα, άμα υπάρχει ανάγκη. Τι να τον κάνεις τον τρίτο. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες ανανεώσεις στον Άρη που δεν πολύ βγάζουν, ας το πούμε έτσι, νόημα με βάση το ότι υπάρχουν θέσεις που δεν υπάρχουν παίκτες. Έτσι. Το ότι βέβαια, κοίτα να σου πω κάτι, το Τσουμάνης υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Ποιος σου λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι συνέχεια και να αποφάσει να αποχωρήσει. Ναι, εντάξει, κάτσε, ο Τσουμάνης δεν έπαιξε και πολύ και πέρυσι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ένα δύο παιχνίδια προς το τέλος, δεν ήταν στο πλάνο του Σπανού και φαινόταν. Ναι. Προφανώς είναι επιλογή μάλλον της διοίκησης που δεν χαλά και τον Ερέρα. Το βγάζω εγώ αυτό από μόνος μου. Προφανώς δεν έχει κανένα μεγάλο συμβόλαιο, οπότε δεν χαλάει. Κοίτα, σε πρώτη φάση το χρειάζεται. Ναι. Γιατί δεν έχει άλλους. Γιατί δεν έχει άλλους αυτή τη στιγμή. Είναι προορισμένες επιλογές. Δηλαδή και οι μικροί που ήρθαν, δεν νομίζω ότι θα έρχονταν τέσσερις. Μπορεί να έρχονταν ένας ή δύο. Τέσσερις δεν θα έρχονταν. Επίσης, εκτός του Κολάσο πάντως, ο οποίος έτσι έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, πολύ καλό βιογραφικό έχει και ο Ματίγια με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για έναν τραυματισμό που είχε πριν από δύο χρόνια. Δύο χιλιάδες έχει κάνει, μάλιστα. Ας ελπίσουμε δηλαδή, αυτός ο παίκτης, να το πούμε και διαφορετικά, αν δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, ίσως έπαιζε πριμέρα, έτσι. Σίγουρα, ναι. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι είδα και ένα θεματάκι το μεσημέρι, ο Ματίγια έχει υπάρξει διεθνής με την Άντερ 21 της Ισπανίας, με συμπαίχτες τον Ντεχέα, τον Ζωσελού, τον Αφλικουέτα. Ναι. Ήταν σε τέτοια φουρνιά παιχτών. Ναι. Απλά ταλαιπωρήθηκε με αυτούς τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Εντάξει, οι άνθρωποι που τον έχουν παρακολουθήσει λένε ότι αν δεν έχει προβλήματα τραυματισμών,
για τον Άρη αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος είναι λίρα 100. Και ότι είναι μια καλή, πολύ καλή περίπτωση για την ομάδα. Παίξει που προορίζεται για το 8. Μπορεί να παίξει και στο 6 βέβαια, αλλά προορίζεται για το 8 από όσο ξέρω. Εμένα όλοι αυτοί οι Ισπανοί έτσι από την Σεγούντα και τα λοιπά, ό,τι και να λένε τα βιογραφικά τους, από τη στιγμή που την ξέρει αυτή την κατηγορία τόσο καλά ο Ερέρα, εγώ περιμένω απλά να τους δω στο γήπεδο. Δηλαδή δεν μπορώ ούτε να ενθουσιαστώ, ούτε να κράξω. Γιατί... Αυτό ήθελα να πω και με τον Κολάσο νωρίτερα, ότι βλέπω τον κόσμο να ενθουσιάζεται και είναι λογικό γιατί έρχεται να παίξει την Μπόκα και είναι ρε παιδί μου ένας παίχτης που η ποιότητά του είναι δεδομένη. Να θυμίσω όμως ένα παίχτη που έχει κάνει το αντίστοιχο δρομολόγιο πριν 9 χρόνια, τον Λεάντρο Μπρασιάν. Κοίταξε, αυτός τώρα είχε πέσει, μεταξύ μας τώρα, είχε πέσει και σε ένα πολύ περίεργο καλοκαίρι, γιατί λογάριαζε ότι θα παίξει με δεκάρι ο Άρης, άμα θυμάσαι εκείνη την χρονιά. Και στο τέλος, ναι, λόγω και αποτελεσμάτων, αλλά και λόγω αλλαγής προπονητή, γιατί ήρθε ο Κούπερ, αν θυμάμαι καλά, να παίξει στην ευθεία 4-4-2, δεν χωρούσε στον άξονα να παίξει. Δηλαδή πρακτικά... Πάλι, δεν έπεσε γενικότερα. Ναι, εντάξει, όχι, δεν είχε κάνει τη μεγάλη διαφορά. Να δεν σου πω κάτι. Μπορεί να φέρεις τον πιο καλό ποδοσφαιριστή, τον πιο καλό προπονητή, που να έχει πλούσιο βιογραφικό, να έχει πετύχει πράγματα στην καριέρα του, αλλά σε σένα να μην ταιριάξει. Δηλαδή και ο Κολάσο, και ο Χ. Κολάσο, και ο Ματίγια, και όποιος θες, μπορεί να έρθει και να μην ταιριάξει την ομάδα. Μπορεί να είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά να μην κουμπώσει το σύνολο. Γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, πολλές φορές θα πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε στο κήπεδο. Εμείς απλά μεταφέρουμε αυτό το οποίο λένε άνθρωποι που τους ξέρουν και τους έχουν δει. Ότι είναι καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ο Κολάς, ας πούμε, και ο Ματέο, και ο Ματέο Γκαρσία, φυσικά. Αλλά μπορεί να έρθουν και να μην κουμπώσουν. Εντάξει, συνήθως και στατιστικά, άμα το δεις, σε μια ομάδα δεν τις γίνουν όλες οι μεταγραφές. Θα υπάρξει ένας ή δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα τραβήξουν, που δεν θα κουμπώσουν στο υπόλοιπο σύνολο. Είναι φυσιολογικό αυτό να γίνεται. Εντάξει, ο Άρης έχει κάνει ήδη 4 κινήσεις. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι θα κάνει άλλες 7 με 8 κινήσεις. Και όλες θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι του Άρη να είναι μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία. Δηλαδή μέχρι το φιλικό με την ΑΕΚ. Οι μεταγραφές που απομένουν. Δηλαδή πλέον πάμε σε έχουμε κατέτειλο σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών πλέον μετά από αυτούς τους 4 που έχουν έρθει. Μιλάμε δηλαδή για τερματοφύλακα, μιλάμε για τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, μιλάμε για έναν χαφ. Με χαρακτηριστικά που δεν θα είναι ίδια με το Ματίγια, νομίζω ότι ο δεύτερος χάφος θα αποκτήσει ο Άρης θα είναι έτσι πιο ογκώδης, πιο ψηλός, για να υπάρχει ισορροπία λίγο στο κέντρο. Δηλαδή ένας κοντός τρεχαντήρι και ένας ψηλός για το ψηλό παιχνίδι. Και άρα να φανταστώ ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κυνηγήσει ο Άρης το Σιώπη. Κοίτα. Είναι τρελό που λένε ο Σιώπης δικό μου, έτσι να ξέρεις. Ναι, και πολλών και δικό μου εννοείται, εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση που μπορούσε να έρθει. Για δανεισμό μιλάμε τώρα, έτσι, γιατί ο Σιώπης δεν έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, έπαιξε και θέμα να πάει στην ΑΕΚ, έτσι. Ναι, ο Άρης δεν θα πάρει δανεικό από ελληνική ομάδα. Α, υπάρχει κάτι τέτοιο ως... Υπάρχει πολιτική από την αρχή της σεζόν όσον αφορά το σχεδιασμό, ότι δεν θα πάρει και δεν έχει αλλάξει αυτό ούτε με τον ερχομό του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου. Αυτό παραμένει ως έχει. Δεν θα αποκτήσει ο Άρης δανεικό παίχτη από άλλη ελληνική ομάδα. Το εξωτερικό το έχει κάνει ήδη σε δύο περιπτώσεις. Εντάξει, κοίτα. Του Σιώπη είναι μια περίπτωση πολύ δύσκολη που ο Άρης θα χρειαστεί να περιμένει. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση με τον Ολυμπιακό. Και από το να πάει στον Πανιόνιο και τον Ατρόμητο, εγώ θεωρώ ότι για το Σιώπη το κομμάτι του marketing που λέμε και του ονόματός του θα είναι πολύ δυνατότερο παίζοντας τον Άρη, έτσι. Θα είναι πολύ καλή προσθήκη για τον Άρη. Απλά... Και για τον ίδιο τον παίκτη θα είναι πολύ καλή κίνηση. Ναι, απλά ποδοσφαιρικά να το δεις λογικά, πλέον έχεις τον Ματίγια σε έναν αντίστοιχο ρόλο. Ο Άρης από ό,τι ξέρω εγώ ψάχνει έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να το βάλει δίπλα του. Εντάξει, τώρα άμα το πορτοφόλι του Θόδωρου Γαρυπίδη αντέχει και τον Σιώπη, φυσικά καλός να έρθει. Εννοείται. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Και ειδικά να ποδοσφαιριστής σαν και αυτόν, αλλά... Με την περίπτωση συγκεκριμένη, τουλάχιστον για τώρα, δεν νομίζω να προκύψει κάτι άμεσα. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν, πάμε για έναν τερματοφύλακα, έναν κεντρικό αμυντικό τουλάχιστον, έναν ακόμα αμυντικό χαφ 3, δύο επιθετικούς 5, και θα πας δηλαδή να πάρεις λογικά ένα ακόμα εξτρέμ νομίζω, έτσι, ένα δεξί μπακ και να προκύψει κάποια ακόμα κίνηση. Δηλαδή την περίοδο 7-8 μεταγραφές νομίζω θα γίνουν ακόμα. Είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσετε το μεταγραφικό επηρεάζεται και από περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι ήδη στην ομάδα. Για παράδειγμα,
αν ο Άριος λύσει το συμβόλαιο του Μιλούνοβιτς, θα απελευθερώσει ένα, μεγάλο, ένα σημαντικό ποσό από το budget, το οποίο θα μπορέσει να το διαθέσει κάπου αλλού. Παίζει και αυτό ρόλο. Σίγουρα, όπως ναι, ναι. Θα παίξει ρόλο. Το τι θα γλιτώσει δηλαδή. Ναι, πώς θα παίξει ρόλο και να προσαρμογεί ενδεχόμενα. Στο κομμάτι των ξένων δεν έχει πρόβλημα ο Άρης, έτσι. Κοίτα, νομίζω είναι 5 ξένοι και. Ο Κολάσο είναι ο ένας Αργεντίνος, ο άλλος έχει Ισπανικό διαβατήριο. Ο Κολάσο έχει Ιταλικό διαβατήριο. Α, έχει Ιταλικό, μάλιστα. Άρα δεν έχει κανένα ξένο Άρη. Άρα με αυτό ναι, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, κοίτα, γενικότερα μην νομίζεις. Κυρίως η ομάδα από εδώ και πέρα, βασικά θα συνεχίσει να κινείται από την αγορά του εξωτερικού όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει κάποια κίνηση εντός συνόρων. Εξετάζονται βέβαια περιπτώσεις παικτών εντός των συνόρων. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια ο Άρης να βρει και κάποιους νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Απλά σε αυτές τις ηλικίες οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι κάπως ακριβοί για τα δεδομένα του Άρη. Είναι η αλήθεια. Άρα υπάρχει και ένας δεδομένος βαθμός δυσκολίας. Με το έτσι για να κλείσουμε, μου δίνεις και μια πολύ ωραία πάσα. Με την συνάντηση Καρυπίδη, με το ταξίδι στην Ιταλία, τι γίνεται? Βρέθηκε με ο πρόεδρος του Άρη μαζί με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, βρέθηκαν με τον Μόντζι στα γραφεία της Ρώμα. Βρέθηκαν και με ανθρώπους της Ουντινέζε, είχαν και μια συνομιλία με τον πρόεδρο του. Ναι, αυτό με τη Ρώμα ήταν εκτός προγράμματος, γιατί θυμάμαι, διάβαζα ρεπορτάζ ότι θα συναντηθεί με την Ουντινέζε. Ναι, αρχικά μας είχαν πει και Ουντινέζε, αλλά βγήκε σε συνέντευξη. Οι οποίες είναι επαφές Διαμαντόπουλου. Είναι κυρίως επαφές Διαμαντόπουλου. Ναι, ναι, γιατί εγώ θυμάμαι και στον Παναθηναϊκό τα έτσι, μεταγραφές και τα λοιπά που Ιταλία ήταν συνήθως. Ναι. Έχει πολλές γνωριμίες στο εξωτερικό και στην Ιταλία ειδικά ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος και ο Άρης γενικότερα με τον Διαμαντόπουλο πλέον στη φαρέτρα του, να το πω έτσι, κάνει μια προσπάθεια να ανοίξει έτσι την πόρτα στο εξωτερικό και να αρχίσει να συνεργάζεται με κάποιες ομάδες τέτοιου επίπεδου. Όχι μόνο για να ωφεληθεί αγωνιστικά με κάποιους παίχτες, είτε δανεικούς είτε με άλλη μορφή απόκτησης, αλλά και σε θέματα marketing που είναι πολύ σημαντικό πλέον στους εξωτερικούς. Διεθνείς σχέσεις, ναι, δεν είναι. Σε θέματα ακαδημιών επίσης και γενικότερα σε θέματα λειτουργίας μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Μόνο ωφέλη μπορεί να έχει ο Άρης. Είναι ακόμα στην αρχή βέβαια, μακάρι να υπάρξει και συνέχεια. Μάλιστα. Και πέρα των επαφών να πάμε και σε κάτι πιο ουσιαστικό. Ωραία. Άρα δεν έχουμε κάτι. Καταρχάς και ένα τελευταίο. Υπάρχει κάποιο φιλικό εκτός από αυτό με την ΑΕΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Με τον Μπας Γιάννας 18 Αυγούστου. Είναι η πρόβα και με τη Λάρισα. Βασικά κάτσε. Είναι με την ΑΕΚ 25. Με τη Λάρισα. Αφού γυρίσει. Στις 8 Ιουλίου στο Αλκαζάρ. Α, στο ναι. Αλκαζάρ λέω. Στην ΑΕΛΕΣ ή Αρίνα. Στο Αλκαζάρ. Μόνο το φαντάζομαι ότι ο Μιτσιμπόνα μπορεί να βρει. Ναι, ναι, ναι. 11 Ιουλίου παίζει πάλι με τη Λάρισα αλλά στο Βικελίδη και στις 18 Αυγούστου είναι η πρόβα Τζενεράλα με τον Μπας Γιάννα εδώ πέρα. Μάλιστα. Βασικά σε Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εκτός και αν φαντάζομαι, κάτσε, η κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμα τη Σουπελίκα, εκτός αν γίνει κανένα πρώτη αγωνιστική Άρης Μπας Γιάννα, φαντάζομαι δεν θα γίνει το φιλικό. Άμα γίνει κανένα τέτοιο ρεφίλε, δεν ξέρω, θα αλλάξει κάτι τώρα, τι να σου πω, να κάτσει τέτοια κέντα. Ναι, έχει ξανασυμβεί, θυμάμαι. Δεν ξέρω αν είχε γίνει στον Άρη, στον Πάκο, το θυμάμαι όμως ότι είχε αναβληθεί φιλικό γιατί η κλήρωση του έβγαλε μαζί. Υπάρχουν ομάδες, άμα θες να κάνεις φιλικό στο Βικελίδη. Προφανώς. Άμα κάτι τέτοιο θα βρεθούν και άλλες ομάδες. Προφανώς. Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά 3-5 πηγάδια για λογαριασμό του Λίμπερο 107 και 4 και του All About Aris, εκεί όπου διαβάζεται συνεχώς το ρεπορτάζ των Κιτρινών Μαύρων. Νομίζω τα μάθαμε όλα. Και για το κομμάτι του τι παίκτες ψάχνει ο Άρης, το πώς δικαιολογούνται οι τωρινές μεταγραφές, το πότε θα παρουσιαστούν στην ομάδα και άλλα πολλά. Εγώ θα δώσω τις εντεκάδες του Ρωσία-Κροατία, τις οποίες έχω μπροστά μου. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά, Βασίλη, με την έναρξη του αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, για τους γηπεδούχους Ρώσους, ο Ακιμφέευ κάτω από τα δοκάρια, σε ένα 4-2-3-1 θα παίξουν οι Ρώσοι, το οποίο μπορεί να γίνει και 10-0-0, όπως μας έχουν δείξει όταν το χρειάζονται. Ο Κιντριασόφ θα είναι στα αριστερά, ο Φερνάντες στα δεξιά, ο Κουτέποφ με τον Ιγνάσεβιτς, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κουζιάγεφ με τον Ζόμπνιν θα είναι οι δύο κόφτες. Μπροστά τους ο Γκολόβιν, ο Τσερίσεφ στα αριστερά, ο Σαμέντοφ στα δεξιά και ο Τζιούμπα στην κορυφή.
Αυτή είναι η ομάδα των Ρώσων. Ο Σούμπασιτς στο ίδιο σύστημα τουλάχιστον με το πώς ξεκινούν οι δύο προπονητές, δηλαδή στο 4-2-3-1 και οι Κροάτες. Ο Σούμπασιτς κάτω από τα δοκάρια, Λόβρεν και Βίντα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Βρυσάλικο δεξιά, ο Στρίνιτς αριστερά. Ράκιτιτς, Μόντριτς, Κράμαριτς η τριάδα των Χαφ, ο Ρέμπιτς με τον Πέρισιτς απ' έξω στα πλάγια και ο Μάντζουκιτς θα βρεθεί στην κορυφή για τους Κροάτες. Το μάτς ξεκινάει σε περίπου 15 λεπτά. Να υπενθυμίσω ότι ο νικητής θα βρει στα ημιτελικά την Αγγλία, περιμένοντας, αυτό θα είναι το ένα ζευγάρι δηλαδή, περιμένοντας και τον άλλο ημιτελικό της Γαλλίας με το Βέλγιο. Πάμε στο διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή Αλληλούια κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10 είναι προσφορά από τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τα οποία θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ ευκολίες πληρωμής. Έπιπλο pavlap.gr, εφόσον θέλετε να δείτε και κάποια έργα τους, όχι μόνο από κουζίνες, παιδικά δωμάτια, τα πάντα όλα, ό,τι θέλετε μπορείτε να βρείτε πάνω στο site τους. Και φυσικά μπορείτε να περάσετε και από την έκθεση να δείτε εκεί κάποιες έτοιμες συνθέσεις ή να σας δείξουν και να φτιάξετε μαζί τους τα έπιπλα τα οποία φαντάζεστε και τα οποία είναι έτσι, ταιριάζουν στο χώρο και το γούστο σας. Θα επιστρέψουμε με φυσικά τον τελευταίο προημιτελικό του Μουντιάλ και μου έχει τάξει και μπασκετική κουβέντα στο ενδιάμεσο ο Παύλος Ραπτόπουλος. Διάλειμμα και επιστρέφω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Έχω μαζί μου και τον Παύλο Ραπτόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παραμένοντας. Έκανε ένα... Μας έβαλες λίγο... Ναι, έκανε ένα διάλειμμα και τον ξαναφέραμε με το ζόρι εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μόλις το Ρωσία-Κροατία. Οι Κροάτες παίζουν με αυτή τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας, την εκτός έδρας, έτσι, την μαύρη. Μην κρατήσετε την αναπνοή σας, βέβαια, για θέα μας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λες. Ανάλογα το πώς θα κατέβει η Ρωσία. Η Ρωσία είναι η ομάδα που θα φανεί. Η οποία έχει ξεκινήσει πιέζοντας ψηλά σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Η Κροατία λοιπόν παίζει με την. Βασικά είναι μπλε σκούρα. Έτσι, μπλε σκούρο είναι αυτό, δεν είναι ακριβώς μαύρο. Φανέλα με το φωσφοριζέ οράνιε στα χρώματα. Αυτά τα χρώματα. Κουτάκια να πούμε που μου γυρνάνε τα μυαλά, δεν μπορώ να τα βλέπω. Ναι, λέγαμε. Όχι, τι έγινε. Τι έχω σε ένα Λερή. Τρελό. Ναι, ο Τζούμπα. Ο Τζούμπα. Ναι, ο Βίντα την άρπαξε. Και οι Ρώσοι παίζουν με την κλασική τους φανέλα. Την κόκκινη με άσπορο σορτσάκι. Είπα τις εντεκάδες προηγουμένως και οι δύο ομάδες θεωρητικά παίζουν ένα 4-2-3-1. Οι Ρώσοι μπορούν να παίξουν και ένα 10-0-0 αν χρειαστεί. Το έδειξαν αυτό που μπορούν να το κάνουν. Ναι. Το όχι. Από την άλλη, εντάξει. Στο προστάσιο του Τσερτσέσοφ. Αν πάμε σε μια λογική ότι το φαβορί Κροατία θα περάσει, νομίζω ότι θα μπορούσε άνετα να είναι μια τετράδα ημιτελικών. Για να δούμε την ευκαιρία εδώ για τη Ρωσία, όχι. Τέλος. Εγώ θα σου πω η ότι φάση. Θα πάμε σε μια τετράδα ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι Euro. Έτσι. Αν περάσει η Κροατία, το Κροατία-Αγγλία θα είναι ένας από τους πλέον ξενέρωτους ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλου, από τους οποίους θα απουσιάζει. Στον οποίο μάλλον δεν θα υπάρχει ούτε ένας παίκτη από το πάνω ράφι. Superstar. Ναι. Θα βάλω τον Γκέιν εγώ. Ο οποίος εντάξει, πολλοί θεωρούν ότι είναι υπερεκτιμημένος. Αλλά εντάξει, είναι παίκτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια ρίχνει τριαντάρες στην Αγγλία. Αλλά δεν είναι ακόμα στο πάνω ράφι. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Έχεις δίκιο. Πάντως, καλά, γιατί άμα περάσει η Ρωσία, πούμε... ρε φίλε. Άμα περάσει η Ρωσία, το ίδιο θα είναι. Ναι, το ίδιο θα είναι. Αλλά ας πούμε ότι πλησιάζει ο Μόντριτς να είναι στο επίπεδο των και αυτός παίζοντας δίπλα σε superstar δεν είναι, εντάξει, γιατί επισκιάζεται. Κρατάει το κέντρο της Real Madrid, είναι πάρα πολύ 1000%. Σημαντικό αυτό. 1000%. Αλλά να σου πω κάτι, και ο Μακελελέ το κρατούσε το κέντρο της Real, αλλά ποτέ δεν έγινε. Φίλε, ποιο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πες μου λίγο. Η ελληνική ταινία, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, ξέρεις ποια ταινία είναι. Όχι, δεν πήρα χαμπάρι. Ποια ελληνική ταινία είναι. Νομίζω αν το είχα δει καλά πρέπει να είναι το Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης. Μιλάμε για show τώρα. Δεν θυμάμαι, όχι, δεν νομίζω να είναι. Νομίζω ότι είναι αυτό, δεν θυμάμαι κι εγώ. Το αλλά... Όχι, δεν είναι αυτή η τίτλη. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι, έχεις δίκιο, αυτό είναι. Να περιμένουν να βγει το πουλάκι. Περίμενε, έτσι, ναι, πάνω, θα το δεις και το πουλάκι. Ο οποίος συγγραφέας, σεναριογράφος, συγγνώμη, είναι ο ίδιος που έχει κάνει και το. Πες το, με το Χατζηχρήστο το Ζήκο τη Κακομήρα.
Φίλε, έχει γράψει δύο κομμωδιάρες ο τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι και αυτή και η άλλη, η οποία είναι θεατρικά, τα οποία σε 70 λεπτά ταινίας βαράνε τη μία ατάκα μετά την άλλη. Εκπληκτικά, ας πούμε, έτσι, σενάρια. Λοιπόν. Έλα, πάτε, ξεκίνα. Α, ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εγώ θα κράξω, φίλε, και θα κράξω τον Έλληνα δημοσιογράφο. Ο οποίος. Και κυρίως τον μπασκετικό δημοσιογράφο. Πρόσεχε τώρα. Οι οποίοι πριν από δύο χρόνια, αν θυμάσαι καλά, καλοκαιράκι, ναι, εδώ στη χώρα μας πανηγυρίζαμε στη Λάρισα που πήρε η Εθνική το Ευρωπαϊκό τότε κτλ. Στη Λάρισα, στην. Πού ήταν, στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι. Με τον δήμαρχο εκεί, τον αυτόν, ναι. Τον Μπέο. Λοιπόν, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό και θυμάμαι όλοι λέγανε ευκαιρία μεγάλη για τη Ρωσία. Ταυτόχρονα να βλέπουμε και το μάτι. Μεταξύ έχει καλό, το πρώτο πεντάλεπτο έχει καλό ρυθμό. Όλους παραδόξους. Για πες. Και όλοι μιλούσανε για το Χαραλαμπόπουλο. Θυμάσαι. Εννοείται. Αυτό το παιδί πώς διαβάζει το παιχνίδι, ναι, και πώς είναι ο άνθρωπος, τι παιχτάρα είναι αυτή και τι κορμί είναι αυτό και πόσο καλές άμυνες παίζει. Μιλάμε τώρα για 18 χρόνια παιδιά, έτσι. Ναι. Και πόσο κυρίως. Παπαθεοδόρου το προπονητής, έτσι. Ναι. Το πόσο είναι ο παίκτης του προπονητή. Έτσι, ο παίκτης των ειδικών αποστολών. Επαναλαμβάνω για 18χρονο. Και όλα αυτά. Και όχι... αυτό το λέγαμε για ταλέντο, το υπέρτατο ταλέντο. Ναι, ναι. Και όλα αυτά δεν συνέβησαν πριν από 20 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια. Πριν από 3 χρόνια. Ναι, ναι, πριν από 3 καλοκαίρια. Λοιπόν. Άρευος. Την σε ίδια στιγμή. Εκείνο, σε εκείνο το τουρνουά. Κατάλαβε, θέλω να πω. Ναι. Σε εκείνο το τουρνουά η Τουρκία. Περίμενε. Ναι. Να πω και εγώ τώρα. Ναι, ναι. Σε εκείνο το τουρνουά, λοιπόν. Υπήρχε μια σκορομηχανή. Μπράβο. Η οποία δεν ήταν 10 χρόνια πιο μεγάλος. Έτσι, ίδια ηλικία ήταν. Ίδια ηλικία ήταν. Μιλάμε για τουρνουά ηλικιών. Και αυτή η σκορομηχανή λεγόταν Φουρκάν Κορκμάζ. Έτσι. Και πρόσεξε, γιατί το λέω αυτό. Γιατί υποτιμάμε πάρα πολύ τους παίκτες που σκοράρουν. Βασικά δεν είχαμε ποτέ παίκτες σκόρερ. Άντε πες... Ούτε. Ο παπάς, ας πούμε, που έχει ένα διαφορετικό στυλάκι, δεν είναι σκόρερ. Ο τελευταίος σκόρερ που έχει βγει στην Ελλάδα είναι ο Άγγελος Κορονιός. Ναι, ναι. Όποιος έρθει και μου πει, ναι, ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι σκόρερ, με τέτοιους μέσους θα όρους, του πω, ξεκίνησες να βλέπεις μπάσκετ το 2010. Με 12 πόντους μέσο όρο δεν είσαι σκόρερ, έτσι. Μιλάμε τώρα για σκόρερ, για παίκτες που βαράνε τριαντάρες. Σκόρερ. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό, γιατί είδα σήμερα τα ξημερώματα στο Summer League που... Έχεις δει ποτέ παίκτη να σκοράρει 40? Ναι, στο Summer League. Ναι. Άλλους δύο. Εγώ δεν θυμάμαι, γι' αυτό σου λέω. Παλιά λες. Όχι. Πότε, πες μου, πρέπει να θυμάσαι. Είναι ο Άντωνι Μόρου που έβαλε 47. Μάλιστα. Και... ένας ακόμα θυμάμαι που είχε βάλει 40. Ναι, δεν είναι πάντως όλοι. Πρόσεξε. Γιατί δεν παίζουν και πολλοί. Άλλο θέλω να σου, ναι, πω. Οι scorers, αυτοί μάλλον οι οποίοι έχουν βάλει αυτά τα εξωπραγματικά νούμερα σε Summer League, δεν έχουν κάνει καριέρα. Ναι, εντάξει, και δεν σημαίνει κάτι αυτό. Οι οποίοι είχαν. Να χρησιμοποιήσω τη λέξη τραγικά. Δεν θα την χρησιμοποιήσω. Οι παίκτες οι οποίοι έκαναν τελικά καριέρα και μιλάμε για παίκτες, ας πούμε, επιπέδου LeBron, Dwayne Wade και ούτω καθεξής, είχαν κάτι 28% ποσοστά στα δίποντα. Αδιάφορες εμφανίσεις, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Οπότε δεν είναι, λέει είναι, κάτι. Είναι φιλικά και μάλιστα είναι με συμπαίκτες που δεν είναι καν συμπαίκτες σου, έτσι. Δεν γνωρίζονται. Ούτε καν κατόψιν και όνομα. Και επειδή υπάρχουν προπονητές, ατζέντιδες, όλη η μασονία του μπάσκετ εκεί που βλέπει μάτια, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρόσεξε τώρα. Ο ένας, ο Χαραλαμπόπουλος, του χρόνου θα παίζει στο Περιστέρι. Έτσι, δόθηκε δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε 8 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Γελάνε και οι πέτρες εδώ. Έτσι, 8 χρόνια συμβόλαιο, ρε φίλε. Αλλά τέλος πάντων, πες ότι τον πιστεύει τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός. Θα παίξει στο Περιστέρι. Του αγαπημένου του παιδουλάκι, ο οποίος είναι καταστρέφω μπάσκετ. Και έχεις κάνει ένα παιδί με τέτοιο κορμί, με τέτοιο χέρι, γιατί έχει χέρι. Δηλαδή έχεις το σουτάκι ο Χαραλαμπόπουλος. Και έναν παίκτη ο οποίος, τι κάνεις, τον καταστρέφεις από τα 18 του, αναγκάζοντάς τον να διαβάζει το παιχνίδι και να καταστρέφει τον αντίπαλο και δεν τον αφήνεις να γίνει σκόρερ. Καταλαβες. Και βλέπεις τον Κορκμάς, θες να βάζει 8. Γι' αυτό το είπαμε έτσι, παίζοντας με τους Sixers.
Έβαλε 40. Προερχόμενος από τραυματισμό, ο οποίος του στέρισε τη δυνατότητα να βρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Όταν και ψιλο... χωρίς μεγάλες εμπειρίες, έτσι. Όταν ψιλο είχε αρχίσει να γρατζουνάει από τον πάγκο και να ένα χρόνο στη G League δεν έπαιζε αυτός. Ο Κορκμάζ ήταν παίκτης ο οποίος θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να βρει χρόνο συμμετοχής. Δεν το κατάφερε γιατί είναι πάρα πολύ απαιτητική η θέση του 2-3 στο NBA πλέον. Κυρίως και λέω, αμυντικά. Ναι. Και όταν λέω αμυντική και όταν λέω απαιτητική εννοώ περισσότερο για την άμυνα, γιατί αυτό το two-way play που ζητάνε όλοι, δηλαδή και να μπορείς να βάλεις το ελεύθερο σούτ από μακριά σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, δηλαδή θα σε τραβήξει από τον πάγκο για 5 λεπτά, θα σου ζητήσει 3 σούτ, τα 2 πρέπει να τα βάλεις. Σύν ότι δεν πρέπει να φας καλάθι από τον αντίπαλό σου κοντά. Να είσαι τρύπα. Ναι, δηλαδή πρέπει να τον αγκαλιάσεις και να τον αναγκάσεις να σουτάρει από τα 6,5-7-8 μέτρα. Έκανε και κινήσεις, ήξερε με Μπελινέλ και τα λοιπά που δεν χωρούσε. Όχι, άστο αυτό. Να. Καλά, αυτοί ήρθανε όταν είχε τραυματιστεί ο Κορκμάζ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτός ο παίκτης άφησε την ασφάλεια της Ανατολού Εφές, πήγε δανεικός στην Banvit. Είχε παίξει και τη χρονιά. Ναι, είχε έρθει εδώ και είχε παίξει. Θυμάμαι, ναι, ναι. Αντίπαλος του Άρη. Τη χρονιά που η Banvit πήγε, έφτασε μέχρι το Final Four. Παίζει στην Banvit, ψάχνει να βρει, δηλαδή ψάχνει να βρει αγωνιστικά λεπτά σε μια ομάδα στην οποία πηγαίνει ως πολύ καλό prospect, τα κερδίζει τα αγωνιστικά λεπτά με το σπαθί του, βάζει πόντους, δείχνει ότι είναι scorer, τραβάει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του NBA, γίνεται draft, του σκουνάει το μαντίλι, σηκώνεται, φεύγει, ρίχνει το κεφάλι κάτω και δουλεύει. Τραυματισμό, ξανά δουλεύει. Άμα με ρωτήσεις άμα θα κάνει καριέρα, θα σε πω όχι ρε φίλε, δεν θα κάνει. Έτσι πιστεύω, ότι όχι, δεν θα κάνει καριέρα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το παιδί κυνήγησε με νύχια και με δόντια, δεν ανέχτηκε να έχει καμία εξάρτηση από καμία ομάδα και κυνήγησε το όνειρό του. Θα το πετύχει, δεν θα το πετύχει. Αλλονού παπά Ευαγγέλιο είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι κάθισε και δούλεψε. Κάθισε και δούλεψε καλοκαίρια, χειμώνες, με πολύ αντίξωες συνθήκες για αυτόν. Γιατί σκέψου τώρα να είσαι ένα παιδί από μια πολύ διαφορετική κοινωνία. Γιατί κακά τα ψέματα, η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα. Όχι, δεν είναι, ναι. Δεν είναι δυτική ακόμα χώρα. Ακόμα και η Κωνσταντινούπολη που πες ότι... Και έφυγε, πήγε από εκεί και έφυγε, πήγε στην Αμερική και έπεσε κατευθείαν στα βαθιά σε μια ομάδα η οποία δεν θα μπορούσε να του δώσει χρόνο συμμετοχής, γιατί έχει ήδη κάποιους στάρ και κάποιους συμπληρωματικούς παίκτες, κυνηγούσε και μια ανάταση στο δικό της ηθικό. Εκεί όμως αυτός, δώσε δουλειά αυτό. Και μπορεί και να μην παίξει, εγώ αλλού το πάω και αλλού το ξεκίνησα. Είναι σκόρερ. Πότε όμως... επιτέλους θα βάλουμε στις ακαδημίες μας το κομμάτι σκόρερ. Γιατί θα πρέπει οι Έλληνες προπονητές. Δεν θα το βάλουν ποτέ. Οι Έλληνες προπονητές, πρόσεξε, παίρνουν το χειροκρότημα από τους ανθρώπους του μπάσκετ γενικότερα, και εκεί βάζω μέσα το δημοσιογράφο κτλ. Όταν βλέπεις πειθαρχία και βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει καλή άμυνα, παίζει σύμφωνα με αυτό που θέλει ο προπονητής κτλ. Και θα φέρει και αποτελέσματα στο επίπεδο των εθνικών. Το 14χρονο και των 13χρονων. Των εθνικών ομάδων υποδομών. Έτσι. Και πανηγυρίζει ο κύριος Βασιλακόπουλος με τα μικρά. Θυμάστε και αντίστοιχα με Κόνιαρη. Και φυσικά με θα πανηγυρίζει γιατί μετά, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παίρνει επιδοτήσεις. Και να λέει ότι έχει, πώς το λένε, ναι, επιτυχίες ως ναι, ομοσπονδία. Αλλά κάθεσαι και λες. Α, είπα τον Κόνιαρη. Ένα παιδί το οποίο τον βλέπουμε ότι έχει την δυνατότητα να παίξει. Κόνιαρ, αλλά κάτσι, εκεί που παίζει, βλέπεις ότι θα μείνει στάσιμος. Γιατί από τα 18 του παίζει μπάσκετ σκοπιμότητας. Καταλαβες. Ενώ βλέπεις ότι οι άλλοι δημιουργούν παίκτες που τη βάζουν. Δηλαδή οι σερβιρ εσύ γιατί έχουν βγάλει τόσο μεγάλους σκόρες. Γιατί από μικρή τους μάθαμε ότι βάλει την με κάθε τρόπο μέσα στο καλάθι. Αν είναι να παίξει άμυνα, θα τη μάθει την άμυνα. Είναι θέμα διάθεσης.
δεν είναι μόνο. Θέλει πολύ ταλέντο. Ορισμένοι από τους παίκτες... Δεν μπορώ να φανταστώ, Στάθη, δεν υπάρχει ταλέντο. Στάθη, ορισμένοι από τους παίκτες μας έχουν ταλέντο. Διοχετεύουν όμως τον ελεύθερό τους χρόνο χωρίς να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ατομική τους ανάπτυξη και την προσωπική τους ζωή. Για εντάξει, πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια ζωή, εντάξει. Όχι, δεν το πάω σε εξωγηπαιδική ζωή. Μπορεί κάποιος να είναι σπιτόκατος, ρε φίλε. Κατάλαβα τι εννοείς, ότι δεν γουστάρει να βελτιώνεται αυτό, αρκετά. Όχι, σε προσωπικό επίπεδο. Δεν γουστάρει να χαλάει το καλοκαίρι του μη πηγαίνοντας διακοπές, μη βγαίνοντας έξω με τους φίλους του, μη παίζοντας PlayStation. Κατάλαβα τι εννοείς. Okay, το δέχομαι αυτό ότι ο Έλληνας δεν είναι τόσο δουλευταράς, ο Έλληνας επαγγελματίας αθλητής δεν είναι τόσο δουλευταράς όσο είναι οι άλλοι. Μα βλέπω, ας πούμε, κάποια γαλάκια, βλέπω κάποια ιταλάκια, βλέπω κάποια σερβάκια, υπό την έννοια ότι είναι μικρή σε ηλικία. Βλέπω κάποια ισπανάκια, τα οποία περνάνε τα καλοκαίρια, γιατί είναι 17, είναι 18, είναι 19, είναι 20 ετών, μέχρι εκεί, Για τον Κόνιαρ, παρεπιπτόντως, πήγε στην Αμερική τώρα το καλοκαίρι για να. Βλέπω, πρόγραμμα, ας πούμε, τα. Τα καλοκαίρια τους και τα περνάνε, ρε παιδιά, μέσα σε ένα γήπεδο, μέσα σε ένα γυμναστήριο, γιατί ξέρουν ότι μια τέτοιου είδους επένδυση χρονικά είναι αυτή που θα τους σώσει με δύο καλά συμβόλαια, γιατί εγώ το βλέπω εντελώς ψυχρά. Θα κάνουν δύο καλά συμβόλαια, θα έρθει και το τρίτο καλό συμβόλαιο. Μα αυτά δουλεύονται σε αυτή την ηλικία. Κάποια πράγματα δουλεύονται στην κατάλληλη ηλικία. Και δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα να ψάχνεις να βελτιώσεις το σούτ σου όταν είσαι 25 χρονών και 27. Δεν γίνεται. Ξέρεις ποιο είναι το παράδειγμα, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω έτσι στα ίσια και με ονόματα. Εγώ φοβάμαι ότι. Και δεν είναι κακό να φτάσει αυτό, αλλά εγώ φοβάμαι, για παράδειγμα, ότι ο Κόνιαρης θα φτάσει να γίνει Βεργίνης. Δεν είναι κακό να γίνεις Βεργίνης. Αλλά κατάλαβες τι θέλω να πω. Και οι δύο ξεκίνησαν στα 18-19 τους και έλεγες, πω πω φίλε, ταλέντα. Στα 18-19 τους έχουν παίξει βασική σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, με ιστορία, με βάρος στις πλάτες κτλ. Κάναν τη μεταγραφή και οι δύο στον Παναθηναϊκό, προσεκινεί έτσι η πορεία. Έτσι. Και ουσιαστικά δεν πήραν χρόνο και έφτασαν να είναι πρακτικά ρολίστες. Για ποιο λόγο κάναν τη μεταγραφή? Ο Βεργίνης, έτσι. Ο Βεργίνης έφτασε να είναι ρολίστας. Να μην φτάσει ο Κόνιαρης να γίνει ρολίστας. Όχι, σκέψου για ποιο λόγο έγινε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Οικονομικά το εννοείς? Έγινε μεταγραφή. Γενικώς, για ποιο λόγο γίνονται οι μεταγραφές σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Α, για να μην πάνε αλλού. Οι μεταγραφές γίνονται, ένα, για να μην πάνε αλλού. Βιέρη και Βασίλευε. Και ένα δεύτερο, γιατί υπάρχει ανάγκη για ζεστό χρήμα στις ομάδες οι οποίες έχουν το χρόνο, τη διάθεση, την αναγκαιότητα. Ο Βεργίνης να στηρίξουν. Έπεσε 17... πάνω σε έναν Ομπράντοβιτς. Και τι έκανε ο Ομπράντοβιτς, ο οποίος γράφει στα αυτά του τους μικρούς παίκτες, καθόταν και έλεγε στο Βεργίνη πώς να καταστρέφει τον μπάσκετ του αντιπάλου. Τον ήθελε να μπαίνει μέσα, να δίνει κανένα φάουλ, να δίνει την μπάσα, να κάνει κατά. Άστονα να εξελιχθεί. Καταλαβαίνεις που το πάω. Δεν μπορείς να τον εξελίξεις. Δώστονα. Δώστονα σε μια ομάδα που θα του δώσει τα κλειδιά και θα του πει: έλα εδώ, πάρε 15 προσπάθειες. Πάρε 15 προσπάθειες. Και άμα χάσει. Από αυτόν. Ναι. Α, εκεί είναι το πρόβλημα. Ας τον δώσεις άλλο πρωτάθλημα. Ας κάνουμε ένα πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μόνοι τους και όλοι οι υπόλοιποι. Να μην παίζουν με τους άλλους. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν καταστρέψει το μπάσκετ. Και εντάξει, και το μπάσκετ το έχουν καταστρέψει οι χειροκροτητές προπονητών επίπεδου Πεδουλάκη. Έχω μεγάλο κόμπλεξ μαζί του, γιατί πραγματικά απορώ πώς αυτός ο άνθρωπος θεωρείται προπονητής επίπεδου. Είναι ένας τύπος ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει τον μπάσκετ του αντιπάλου. Προπονητή επίπεδου. Τον θεωρούν μόνο 10 δημοσιογράφοι στην Αθήνα. Αυτοί οι 10 δημοσιογράφοι διαμορφώνουν άποψη όμως. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και δεν έχουμε για πάρα πολλούς δημοσιογράφους καθαρά για τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Πεδουλάκης, στην κατάλληλη ομάδα πήγε στο Περιστέρι. Είδες μεταγραφές όλες που έχει κάνει, έτσι. Υπάρχουν. Όλα τα μάτσα είναι πώς να διαλύσουμε τον αντίπαλο. Ψιλοκόπους πήρε, δεν τι πήρε. Πήρε και τον άλλο, πώς το λένε, το μικρό από τον Ολυμπιακό που πήγε και στη Λάρισα φέτος, ο δανεικός. Το Λιόπουλος. Όχι, το Λιόπουλος είναι καλός. Ένας άλλος. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Σταφτσάκι, όχι. Κατάλαβα ποιον λείπεις. Ναι. Δεν μου έρχεται τώρα και εμένα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έλεος πραγματικά. Έλεος με τους Πεδουλάκηδες. Ο οποίος και σαν παίκτης ήταν, εσύ τον πρόλαβες. Και σαν παίκτης ήταν το ίδιο πράγμα, έτσι. Δεν ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχος. Σκέτο από Γιουβέτσι. Ναι, αυτό, τίποτα. Ήταν ένα πράγμα, βάλ' τον μέσα να κάνει κανένα. Σκέτο από Γιουβέτσι. Ναι. Έτσι. Γιουβέτσι χωρίς κρέας δηλαδή. Εγώ τον θυμάμαι και στο Περιστέρι που έκαψε
τον Πελεκάνο. Θυμάσαι τι ταλέντο ήταν ο Πελεκάνος. Θυμάσαι και εκείνο το Περιστέρι είχε πολύ ταλέντο μέσα. Δεν ξέρω τι έχει κάψει και τι δεν έχει κάψει. Πάντως ο Πεδουλάκης δεν μπορεί να είναι, να θεωρείται προπονητής. Βασικά, γενικά έχω μια ιδιαίτερη άποψη για τους Έλληνες προπονητές και τη σχολή εντός εισαγωγικών την οποία έχουν χτίσει. Μια σχολή η οποία δείχνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πως ο Έλληνας προπονητής, αν φύγει από την Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση να κάνει καριέρα. Αν μείνει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει καριέρα ποτέ. Κατάλαβα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει δημιουργική καριέρα. Μόνο θα βρίσκει δουλειά. Ναι, το πρόβλημα του δημιουργική του καριέρα μπάσκετ, δεν μπορεί να κάνει. Το πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ δεν είναι οι προπονητές επίπεδου της Α1. Είναι, το πρόβλημα είναι οι προπονητές των. Σε μικρές ηλικίες. Το πρόβλημα για μένα είναι η φιλοσοφία που, πάει να, που έχει χτιστεί ή που έχει εδρεωθεί τα τελευταία 20 χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Ότι δηλαδή επειδή πρέπει να αντισταθούμε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό με κάποιον τρόπο, δεν φτιάχνουμε κάτι δημιουργικό, φτιάχνουμε κάτι να αντισταθούμε σε αυτούς και να μπορέσουμε να φάμε τους υπόλοιπους. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Λοιπόν, μιας και σε βρήκα, να ενημερώσουμε 20 λεπτό, Ρωσία-Κροατία, όλος παραδόξου, έχει πολύ καλό ρυθμό το μάτς, στο 0-0 είναι ακόμα, είχε ένα φάουλ η Κροατία το οποίο βγήκε έξω, είχε και μια σέντρα με τον, μια παράλληλη σέντρα με τον Μάτζουκιτ να τη στέλνει στα Περιστέρια. Αυτό δεν είχαμε κάτι άλλο σε φάσεις έτσι αμάν αμάν, αλλά έχει ένα καλό ρυθμό το παιχνίδι. Λοιπόν, περίπτωση Μπλατ. Περίπτωση Μπλατ. Έτσι μέσα σε βρήκα να μείνει μπασκετικά. Δεν θες να σχολιάσεις? Όχι, είναι από τις αγαπημένες μου μπασκετικές προσωπικότητες. Τον κουστάρω πολύ. Άρα θεωρείς καλή επιλογή για τον Ολυμπιακό? Να ξεφύγει. Όχι, να ξεφύγει... Δεν το θεωρώ καλή επιλογή για τον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί θα τον φάει η Αθήνα, τον Μπλατ. Θα τον φάει, θα τον... επειδή δεν προσεγγίζεται εύκολα, δεν θα δημιουργήσει κάποιο κύκλο. Κατάλαβα την που το πας, ναι. Δεν θα δημιουργήσει κάποιο κύκλο στον οποίο είτε θα διοχετεύει ειδήσεις, είτε θα τους μαζεύει όπως μαζευόντουσαν όλοι γύρω-γύρω από τον... Δεν θα τους βγάζει για φαΐ και για από τον Ντούντα, κρασί, έτσι. Όσο υπήρχε, ας πούμε, Ιβκοβιτς στον Ολυμπιακό, όλοι τον κοιτούσαν με ανοιχτό το στόμα και έτσι, ο Δέους, ναι, τον άκουαν και ποιος θα τολμήσει να αμφισβητήσει τον Ντούντα. Και αυτό γιατί είχε μια προσωπική επαφή και είχε και μια προσωπικότητα η οποία δεν σε άφηνε και πολύ πολύ να τον... Ήταν απόλυτος. Ναι. Στις απόψεις του, τις μπασκετικές εννοώ. Και μπορούσε να το υποστηρίξει κιόλας, γιατί έχει καταφέρει και πράγματα. Και ο Μπλάτ είχε καταφέρει πράγματα, ναι, για την ηλικία, ναι, του. Αλλά έτσι, ο Μπλάτ είναι περιορισμένων κοινωνικών επαφών. Εγώ τον είχα ζήσει το εξάμεινο που ήταν στον Άρη αρκετά, γιατί όπως και να το κάνουμε και στη Μακάμπη και στην Εθνική Ρωσίας και στους Καβαλίες και τα λοιπά, όπου τον είδαμε από εκεί και πέρα ή πριν ή μετά, δεν τον ζεις καθημερινά. Εγώ θυμάμαι, μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση το πόσο μορφωμένος άνθρωπος είναι ο Μπλάτ, σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα. Σκέψου να έχεις και έτσι την τύχη. Ναι. Να κουβεντιάσεις και κάνει 4-5 ώρες, ναι, μαζί του. Άρα μου το επικροτείς αυτό. Έτσι. Δεν κάνει για... Σου το επιβεβαιώνω. Ναι, 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 ναι. Άρα δεν κάνει για την ελληνική αρρωστημένη μπασκετική λογική. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να αντισταθεί σε αυτό που θα δημιουργήσει η παρουσία του Μπλατ, θα βγει κερδισμένος. Καλά, όλα θα φανούνε πάντως στο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι το θέμα. Στα 5 μάτς αυτά, όποιος το πάρει, δηλαδή αν το χάσει ο Πασκουάλ του χρόνου, είναι ξανά ο Πασχάλης ο Άμπαλος. Έτσι. Κοίταξε. Τώρα είναι ο Τσάβη Πασκουάλ. Ο Μπλατ θα πάει με τον Ολυμπιακό στο Final Four, να το ξέρεις αυτό. Ήδη πάντως διαβάζω γκρίνιες για τις επιλογές του για τους Αμερικανούς. Ότι και καλά, τι είναι αυτοί οι απίθανοι, δεν κάνουν για Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Έχουν αρχίσει ήδη γκρίνιες. Έτσι, γιατί επιλέγει παίκτες με βάση αυτό που θέλει να παίξει ο Μπλατ. Κοίταξε. Και δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θέλει. Γκρίνιαξε κανένας για τον Μπόμπι Μπράουν που πήρανε?
Δεν είχαν άλλες επιλογές, άστο, εντάξει. Δεν είχαν άλλες επιλογές. Επειδή δεν έχεις άλλες επιλογές, τι έκανες, θα πετάξεις 300 χιλιάρικα στον τρελό. Εντάξει, τα πετάξανε γιατί δεν έπρεπε να τα πετάξουν. Άμα δεν τα πετούσαν, θα τρώγανε κράξιμο. Τέλος πάντων, για μπασκετικό Άρη δεν θες να πεις. Όχι, δεν θέλω ακόμα να πω νωρίς, τίποτα. Ακόμα νωρίς. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί... Ο Αγγέλ, ο οποίος έχει πάει στους Bucks, στο Summer League. Εν τω μεταξύ, για αυτούς που μας ακούνε, το Summer League γίνεται στο Las Vegas. Οι περισσότεροι που πάνε εκεί πέρα είναι καθαρά θέμα δημοσίων σχέσεων. Δεν πας να κλείσεις παίκτες εκεί. Το Summer League είναι ένα μεγάλο... είναι κακή η χρήση της λέξης τσίρκο. Είναι ένας μεγάλος θεσμός, ο οποίος έγινε ακόμα μεγαλύτερος με την απόφαση του οργανισμού του NBA να συμμετέχουν σε αυτό και οι 30 ομάδες. Φέτος. Ναι, φέτος. Από φέτος να συμμετέχουν και οι 30 ομάδες. Υπήρχαν τρεις πόλεις. Γιατί όμως έγινε αυτό, ξέρεις? Υπήρχαν τρεις πόλεις. 30 επί 12, 300 και παικτάκια και ταυτόχρονα τζέντιδες να κάνουν deals κτλ. Λοιπόν, υπήρχαν μέχρι φέτος υπήρχαν τρεις πόλεις οι οποίες φιλοξενούσαν τέτοιου είδους τουρνουά. Η μία ήταν το Salt Lake, η πρωτεύουσα της Utah, η άλλη ήταν το Orlando. Και το Sacramento, δεν έκανε ανέκαθεν. Orlando, Utah και Las Vegas. Αυτό που είχε πάντα... σε μεγάλα λες. Ναι, τα μεγάλα Summer League. Το Sacramento απλά κάνει με τις τέσσερις ομάδες της Καλιφόρνια, ναι. Klein. Για πες. Αυτό που υπήρχε ήταν αυτές οι τρεις πόλεις. Συνήθως υπήρχε ένα πολύ καλό επίπεδο στο τουρνουά της Utah. Και αυτό γιατί πάντα η Utah διάλεγε ποιες οι ομάδες θα παίξουν εκεί και συνήθως ήταν ή τέσσερις ή έξι. Και οι υπόλοιπες 10-12 πηγαίνανε στο Las Vegas. Που βολεύει πολύ από όλες τις απόψεις για όλους τους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε. Αν δει κάποιος έστω και στιγμιότυπα αυτό που είπες για τσίρκο, θα το καταλάβει ως εξής. Είναι γήπεδα τα οποία ουσιαστικά είναι προπονητικού χαρακτήρα, δηλαδή δεις ότι δεν έχουν, ας πούμε, κερκίδες αμάν-αμάν. Είναι για ελληνικά δεδομένα, είναι κάτσε καλά γήπεδα. Ναι. Αλλά για δεδομένα Αμερικής, θέλω να πω, είναι γήπεδα τα οποία δεν χωράνε πολύ κόσμο. Είναι γήπεδα τα οποία βλέπεις ότι είναι ψιλοάδια. Και κυρίως ο κόσμος που βρίσκεται εκεί είναι ή τίποτα τουρίστες που πήγαν στο Las Vegas, για παράδειγμα, ή κυρίως είναι άνθρωποι του μπάσκετ, οι οποίοι, δηλαδή τώρα ο Αγγέλου, να το πούμε έτσι απλά, δεν πάει εκεί ως προπονητής του Άρη. Πάει ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται του μπάσκετ, έχει εκεί γνωριμίες αντίστοιχα με ανθρώπους που βρίσκονται σε ομάδες. Αν γινόταν το Summer League στη Θεσσαλονίκη, θα πήγαινα εγώ γιατί είμαι άρρωστος. Και θα ήθελα να δω. Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν πάνε εκεί. Ή ξέρω εγώ, Παπαθεοδόρου που πήγε με τον Σταυρόπουλο που είδα και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να βγάζει την αυτή. Δεν πάνε εκεί για να κλείσουν τους πάνε παίκτες. Για να τσεκάρουν, να δουν. Να μην βρεθούν εκτός αγοράς. Να μην βρεθούν εκτός αγοράς. Εκεί κάνουν γνωριμίες. Να δουν συμπεριφορές, να δουν. Να κάνουν μια γνωριμία face to face και όχι μέσα από fax, κινητά και YouTube. Και YouTube. Να σφίξουν το χέρι κάποιου ανθρώπου, να γνωριστούν από κοντά, να πιούν ένα καφέ, να κουτσομπολέψουν, να στήσουν αυτοί να ακούσουν μια άλλη κουβέντα. Είναι γενικά ένα socializing το οποίο είναι ακρός απαραίτητο, γιατί όλος ο παγκόσμιος οργανισμός του μπάσκετ ο ζωντανός βρίσκεται εκεί. Έτσι, και για να το κλείσουμε, το δύσκολο πλέον για τις ομάδες εδώ, κυρίως για Άρη ΠΑΟΚ αναφέρομαι, που διαθέτουν συμβόλαια max των 100.000. Καλά, ο Άρης φέτος δεν θα έχει τέτοια συμβόλαια, αλλά max των 100 σε έναν Αμερικάνο θα δώσει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δίνουν από 2-3 μέχρι 6,5-7-8 χιλιάρικα το μήνα. Ναι, όχι, λέω αυτό. Στην καλύτερη, αν θα βρουν ένα παίκτη όπως είχε βρει ο Άρης, ας πούμε, τον Οκάρο White που του έκανε, που είχε κάνει την υπέρβαση. Θυμάμαι ότι έπαιρνε καλά χρήματα για Αμερικάνους, αλλά πάλι τα λεφτά. 160-170 χιλιάδες. Τα λεφτά είναι αυτά. Ναι. Αυτά είναι τα λεφτά. Αυτά πλέον οι Αμερικανοί από την περσινή χρονιά τα έχουν καλύψει. Γιατί? Γιατί οι παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκουν, δηλαδή όλοι αυτοί οι παίκτες που είναι εκεί, που δεν έχουν εγγυημένα συμβόλαια στην Αμερική, εκτός της ομάδας του NBA, εκτός το ότι έχουν πλέον δύο συμβόλαια που παίζουν και στην αναπτυξιακή λίγα και στην ομάδα, όπου είναι καλά χρήματα, έτσι, είναι ένα εκατοσταρικάκι περίπου. Και λιγότερα βάσει τη φορολογία που υπάρχει. Ναι. Δεν κοιτάει όμως άλλο το χρηματάκι. Κοιτάει ότι από τη στιγμή που έχω πάρει αυτό το συμβόλαιο θα παίξω 45 μέρες στην ομάδα. Που σημαίνει ότι θα παίξω 20 ματσάκια σίγουρα, θα με χρειαστούν κάποια στιγμή. Αυτό που συμβαίνει, άμα το πάρεις με νούμερα,
το πάρτο με νούμερα. Σκέψου ότι κάθε ομάδα από τις 30 στο NBA έχει 15 αθλητές εγγεγραμμένους. Ναι, 15 συν 2. Όχι, 13 συν 2. 15 είναι στο σύνολο. Τα συμβόλαια. Πρέπει να έχει 15 συμβόλαια. Ναι, ναι. Τα 13 είναι αποκλειστικά. Μπράβο. Για την ομάδα. Μπράβο. Και τα 2 συμβόλαια είναι 6,5 με την συνδεόμενη ομάδα της Αναπτυξιακής Λίγκας. Αλλά προσοχή τώρα. Οι ομάδες αυτές οι οποίες πλέον είναι 30 και στην Αναπτυξιακή έχουν πλέον τη δυνατότητα να δίνουν πολλά παραπάνω χρήματα από ό,τι δίνανε παλιά. Και, τώρα για ένα παίκτη ο οποίος έχει την οικογένειά του στην Αμερική. Για ένα παίκτη ο οποίος δεν θέλει να φύγει από εκεί. Γιατί τι να έρθει να κάνει στην Ευρώπη. Σε αριθμούς, αν στο δώσω να το. Γιατί και εγώ ας πούμε το κατάλαβα, είδα την εικόνα. Μόλις έκανα 2-3 πολλαπλασιασμούς και είδα τι ακριβώς γίνεται. Από μια δεξαμενή λοιπόν, η οποία δεξαμενή βγάζει τουλάχιστον 500 καινούργιους παίκτες το χρόνο, κάθε καλοκαίρι δηλαδή, είναι έτοιμη προς διάθεση 500 Αμερικάνοι μπασκετμπολίστες. Που βγαίνουν το κολέγιο. Κάθε δηλαδή, ναι. Καλοκαίρι. Σε αυτούς τους 500. Άμα βάλεις, κάνε 15 επί 30, είναι άλλοι 300, 15 επί 30, όχι 450, συγγνώμη, ναι. Που είναι με συμβόλαιο στην Αναπτυξιακή Λίγκα. Υπάρχουν και άλλα πρωταθλήματα βέβαια στην Αμερική, έτσι. Πρόσεξε με λίγο. Υπάρχουν και τοπικά πρωταθλήματα. Πρόσεξε τώρα, εκεί θέλω να καταλήξω. Βγάλε λοιπόν αυτήν την, τους 700 με 1000 παίκτες, οι οποίοι μπορούν να είναι, ας πούμε, διαθέσιμοι. Είτε για τις ομάδες του NBA που ψάχνουν να βρουν ένα παίκτη για 10-15 μέρες, 21 μήνα, είτε για τις ομάδες της Ευρώπης, είτε για τις ομάδες της Ασίας που πληρώνουν. Εντάξει, είτε ναι, για κάποιες, πάνε κάποιοι παίκτες, ναι, πιο έτσι. Είτε για κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες και αυτές έχουν λίγο μπασκετάκι και μπορούν να πληρώσουν. Okay. Πάμε λοιπόν σε έναν αριθμό ο οποίος είναι γύρω στους, άμα κάνεις κάποια νούμερα έτσι και προσθέσεις, κάθε χρόνο από μια δεξαμενή περίπου 2.000 αθλητών καλούνται κάποιες ομάδες να διαλέξουν τους παίκτες. Και αυτοί κάθε χρόνο βγάζεις και 500 καινούριους. Ναι, δηλαδή έχουμε τους ήδη υπάρχοντες. Ταυτόχρονα για κάποιους σταματάνε όμως, εντάξει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο εκπληκτικό γκολ για τη Τσερίσεφ. Ρωσία. Ο Τσερίσεφ ανοίγει το σκορ στο 31ο λεπτό. Καταπληκτικό τέρμα με σουτάρα του πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπίλι, από τις και να πεις της. Ότι δεν τα έλεγα ρε φίλε. Η να Ρωσία, πεις η οποία, ότι δεν τα έλεγα. Η οποία Ρωσία δεν έχει παίξει αντιποδόσφαιρο όπως περιμέναμε. Έτσι. Για να το ξαναδούμε τον γκολ και να πάμε να ακούσουμε και το χορηγό της ώρας μετά. Να μην το αμελήσουμε. Πάμε να περιγράψουμε τον γκολ του αριστεροπόδαρου εξτρέμ των Ρώσων. Από ένα πλάγιο ξεκίνησε η όλη φάση. Μια κάθετη παλιά στον Ζιούμπα. Έπαιξε το 1-2 ο Τσερίσεφ. Πήρε την μπάλα ξανά. Όρθιο το φάγιο Σούμπασιτς. Έτσι, πήρε την μπάλα ξανά στον άξονα. Ουσιαστικά ντρίμπλαρε με το δεξί και την έστρωσε στο αριστερό του πόδι και με μια σουτάρα στην δεξιά γωνιά του Σούμπασιτς. Η μπάλα είναι σχεδόν στο γάμα πάει, έτσι λίγο πιο δίπλα. Ανοίγει το σκορ, ήταν πολύ έξω ο Σούμπασιτς από την εστία του, έτσι. Ήταν στο κουτί της περιοχής του, πάνω ακριβώς στη γραμμή. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε αυτό που είπες. Βασικά, πάμε να ακούσουμε τι ώρα είναι και θα το ολοκληρώσουμε μετά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε πριν, που έλεγες με τα. Άρχισες εκεί πώς τα λένε, τα νούμερα με τους Αμερικανούς κτλ. Το δύσκολο είναι, υπάρχει δεξαμενή να φέρεις, αλλά το θέμα είναι ότι με τι λεφτά θα τους φέρεις και τι κίνητρο. Δηλαδή, πλέον, παλαιότερα πήγαιναν στα Αμερική και τσεκάρανε στον μπλοκάκι τους οι Έλληνες προπονητές, ας πούμε, 20 παίκτες, οι οποίοι ήταν περίπου στα. Πώς τα λένε, στα οικονομικά δεδομένα ναι. της ομάδας και κυρίως. Ξέρανε ότι λογικά δεν θα βρουν συμβόλαιο. Και τι κάνανε τον Αύγουστο, μόλις ήταν ελεύθεροι αυτοί οι παίκτες, σου λέει: ποιοι από αυτούς τους 20 που τσέκαρα είναι ελεύθεροι, πάνε να τους κάνουμε πρόταση. Έτσι γινότανε. Και βρίσκανε ένα-δύο λαβράκια από εκεί πέρα. Πλέον, ακόμα και αυτά τα ένα-δύο λαβράκια δεν μπορείς να τους φέρεις εύκολα. Γιατί οικονομικά μπορούν να βρουν μια προσφορά στην Αμερική που άλλος δεν θα έρθει στην Ευρώπη μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί να έρθει 9 μήνες στην Ευρώπη. Όχι μόνο αυτό, Στάθη, αλλά και το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν.
5 ομάδες από την Πολωνία, 10 ομάδες από τη Γερμανία, 10 ομάδες από τη Γαλλία. Που του δίνουν και καλύτερη. 10 ομάδες από τη Ρωσία, 10 ομάδες από την Τουρκία, οι οποίες έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα προσφερόμενα αξιοπρεπή συμβόλαια. Όχι δηλαδή, μόνο το συμβόλαιο, του δίνουν και άλλα πράγματα. Ναι. Είναι διαφορετικό να ζει στη Γερμανία παρά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα τα λέμε όλα. Έτσι. Είναι και θέμα ποιότητα ζωή. Γιατί ρε φίλε, από το να ζει στο Μπάμπερκ. Μια χαρά είναι το Μπάμπερκ, φίλε. Ναι, από το χωριό, να ζει στο χωριό, Μπάμπερκ, αλλά μια χαρά όμορφο είναι. Και ήρεμο είναι. Δεν μπορεί να ζει. Να έρθει εδώ πέρα. Εδώ μια χαρά θα περάσει ο Αμερικάνος. Ναι, μια χαρά. Τον Οκτώβριο θα τον φέρουν για παικταρά, τον Νοέμβριο τον διώχνουν για άμπαλο. Άσε τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε φτιάξει κουλτούρα τέτοια. Αλλά πλέον οι ομάδες, και δες το αυτό, οι περισσότερες ομάδες κυνηγούν Αμερικανούς οι οποίοι έχουν μια ευρωπαϊκή εμπειρία από δεύτερα πρωταθλήματα, πιο, δηλαδή χειρότερα και από το ελληνικό. Βέρος, κάτι Σουηδίες, κάτι τέτοια. Ο Βέρος Μοσχοβίτης, Φερνάντες. Ο Φερνάντες, ναι. Φοβερή κάλτσα η Ρώση, εκπληκτική νομίζω είναι η καλύτερη κάλτσα του Μουντιάλ. Ποια είναι η κάλτσα, ναι. Το Ρώσον. Ο, μόνο ένα τη φοράει. Αυτή με τη χρωματιστή, λες. Τι όλοι δεν τη φοράνε. Όχι, δεν τη φοράνε. Δες. Όλοι τη φοράνε. Είναι κόκκινο, το κόκκινο και μπλε. Με μπλε πάνω στο γόνατο. Φοβερή, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα Τζούμπα πολύ. Ο Τζούμπα νομίζω φοράει άλλη κάλτσα. Όχι, μάδες. Είναι πιο φανταχτερή δικιά του, όχι. Όχι. Τέλος πάντων. Πάντως όχι, οι Ρώσοι το παίζουν έξυπνα το παιχνίδι. 37ο λεπτό βρισκόμαστε και οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0. Θα είναι, καλά το έχουμε ξαναδεί το έργο, να πηγαίνει ο διοργανωτής μπροστά, αλλά αυτή τη φορά θα είναι χωρίς σμπρόξιμο, έτσι. Θες αποτύχει? Δεν υπάρχει Νότια Κορέα εδώ. Ναι, αλλά θες αποτύχει. Κοίτα, η Γαλλία δεν είχε φάει, είχε ομαδάρα το 98, αλλά είχε φάει το σφυριγματάκι της για να φτάσει μέχρι τον τελικό, έτσι. Είχε. Εντάξει, το μάτς με την Παραγουάη. Δεν μπορώ να πω. Είχε στα νοκάουτ. Το μάτς με την Παραγουάη. Και με την Ιταλία είχε εκεί μια καλή. Αυτή θα μπορούσε να παίζει με 10, αλλά τέλος πάντων. Ας μην τα θυμόμαστε αυτά. Η Ρωσία φέτος δεν έχει μάτς το οποίο έχει ευνοηθεί. Κι όμως προηγείται. Εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα αντιδράσει η Κροατία. Προηγείται και είναι πάρα πολύ κοντά. Γιατί είναι και μια ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ. Προηγείται και είναι κοντά στο να φτάσει στα ημιτελικά με την αξία της. Όχι την αγωνιστική, αλλά των αποτελεσμάτων. Έτσι, ξεκάθαρα. Παύλε, ευχαριστώ. Και εγώ. Μας κράτησες συντροφιά. Ναι. Τα είπαμε μπασκετικά σε ένα ποδοσφαιρικό. Πες μου, φίλε, τώρα. Ναι. Θα τη βάλει την κίτρινη τη φανέλα ο Καρμέλο Άντωνη. Ο Καρμέλο. Λοιπόν, κοίταξε. Από τη στιγμή που θα τη φορέσει ο μεγάλο Λεμπρόν Τζέιμς. Γιατί ξέρει ότι είμαι λεμπρονόσκυλο. Έτσι, και τα τελευταία χρόνια που δεν υπάρχει κόμπι στο πρωτάθλημα, γουστάρω πάρα πολύ το μεγάλο. Κοίτα, μ' αρέσουν οι παίκτες οι οποίοι έχουν ένα μεγαλείο. Το γεγονός ότι ήρθε στην ομάδα με αυτός ο παίκτης είναι δώρο. Εντάξει, γιατί δεν είναι ότι μεγάλωσα. Εγώ μεγάλωσα με κόμπι, οπότε τον θεωρούσα δεδομένο. Αυτός είναι δώρο τώρα. Έρχεται σαν δώρο στην ομάδα μου. Οποιοδήποτε βετεράνος θέλει και έχει λίγο χρόνο και έχει συγκεκριμένο ρόλο, ας έρθει. Ας είναι και ο Μέλλο, ρε φίλε. Ας είναι και ο Καρμέλος ο Άντωνης. Ο οποίος για κανέναν Ολυμπιακό είναι πλέον, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Για τον Ολυμπιακό του Μπλατ μια χαρά είναι. Δεν θα τον πάρει. Γιατί αθλητικά, τι να τον κάνει. Όχι, εντάξει, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Για ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο είπα. Είναι για Αρμάνι ή Μακάμπι. Που είναι διαλυμένες ομάδες χωρίς στόχο και μεγάλη. Έχουν ένα τόνο λεφτά για να δώσουν για κάποιους σούπερ στάρ. Είσαι μεγαλύτερος hater και από μένα, έτσι. Όχι, δεν είμαι hater. Όχι, δεν είμαι καθόλου hater. Δηλαδή, μια χαρά παιδί είναι ο Καρμέλο Άντωνη για να βγεις έξω παρέ, να φορέσετε τα χούντι σας. Πρέπει να είναι καλή φάση. Ναι. Μια χαρά. Για να παίξετε στο ανοιχτό. Μια χαρά. Ψήνομαι να κάνουμε χάσλινγκ στο Ποσειδόνιο. Με Καρμέλο, έτσι. Ναι, μια χαρά, τέλειο. Με Καρμέλο, ναι, και τα λοιπά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Κάτσε, πολύ. Κάτσε, μην γίνει το 1-1 περίπου. Να το 1-1, χαίρετε, έγινε. Ευχαριστώ. Έγινε, γεια σας. Έγινε. Με τον Κράμαριτς 1-1 ισοφαρίζουν οι Κροάτες σε μια φάση η οποία δημιουργήθηκε από τα αριστερά. Ο Πέρισιτς, νομίζω, έκανε την μπάσα και με μια έτσι καρφωτή κεφαλιά χαμηλά οριζοντιώθηκε ο Κράμαριτς. Πολύ ωραία. Έτσι άφησε τον Ακινφέεφ να μην μπορεί να κάνει τίποτα στην αριστερή γωνία του Ρώσου. Το Μάντζουκιτς δείχνουν, άρα μάλλον ο Μάντζουκιτς την έκανε την παλιά, για να δούμε. Όχι, ο Μάντζουκιτς είναι
Ναι, ο Μάντζουκιτς είναι που παίρνει την μπάλα στα αριστερά και ουσιαστικά βγάζει λίγο μπροστά από το πέναλτι την πολύ ωραία έτσι γλυκιά σέντρα για να καρφώσει στη γωνία ο Κράμαριτς τον Ακινφέεφ. Μιας και μιλούσαμε πριν με τον Παύλο για μπάσκετ, να πούμε και για μια είδηση η οποία έχει έτσι συγκλονίσει τον χώρο του αθλήματος. Ο Χάνεκα, το Αμερικανός της Κίμκι, που μέχρι πέρυσι ήταν παίκτης του Μπαρτζόκα στην Ρωσία, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, δεν ήταν από ό,τι φαίνεται καλά ψυχολογικά. Και μάλιστα η μητέρα του, διαβάζω ότι κάλεσε την αστυνομία, πήγανε επίλεκτες δυνάμεις σπίτι του, άνοιξε πύρα αυτός, έβγαλε με το πιστόλι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ανταποδώσανε τα πυρά και από ό,τι φαίνεται τώρα σε διάφορα ρεπορτάζ, τελικά, επειδή βγήκε προς τα έξω ότι έχει σκοτωθεί ο γνωστός Αμερικανός αθλητής, πρόκειται μάλλον για αυτοκτονία, έτσι. Του ίδιου, ο οποίος προφανώς και δεν ήταν καλά και γι' αυτό έτσι οικογενειακά έγινε αυτό που έγινε. Πάντως έχει σοκαριστεί η μπασκετική κοινότητα από τη συγκεκριμένη είδηση. Αυτά κλείνοντας κιόλας, να πούμε ότι ο Άρης έβγαλε μία, εγώ θα τη χαρακτηρίσω αρκετά περίεργη ανακοίνωση αυτή τη στιγμή, η οποία παίζει και στο επίσημο site του. Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Δημήτρη Γουλιέλμου, και του προπονητή της ομάδας μας, Βαγγέλη Αγγέλου, ο Άρης αποσύρεται μέχρι νεοτέρας από τις συζητήσεις με τους παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν την ομάδα μας. Ο Βαγγέλης Αγγέλου, μιλώντας στο arisbc.gr από το Las Vegas, όπου βρίσκεται, χρησιμοποίησε ένα μότο της Αμερικανίδας συγγραφέως Μάγια Αγγέλου για να περιγράψει την κατάσταση. Η προκατάληψη είναι ένα βαρύ φορτίο που θολώνει το παρελθόν, απειλεί το μέλλον και κάνει το παρόν απρόσιτο. Αυτή την ανακοίνωση έβγαλε, τι θέλει να πει ο ποιητής, πραγματικά τι θέλει να πει ο ποιητής. Αυτή την ανακοίνωση έβγαλε μεταξύ μας τώρα, εμένα μου κάνει, ξέρεις τι μου κάνει τώρα αυτή η ανακοίνωση, θα το πω. Βλέπεις κάτι τυπάδες οι οποίοι χωρίζουνε και ανεβάζουν στο Facebook ατάκα την οποία την καταλαβαίνει μόνο εγκόμενα. Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι λένε τι γράφεις ρε φίλε, τι είναι αυτό, δηλαδή καταλαβες. Δηλαδή είναι λες, τι να, δηλαδή όντως τώρα αυτή την όλη ανακοίνωση μπορεί ο Άρης να είχε συμφωνήσει με κάποιον παίκτη ο οποίος του κάνει αυτή τη στιγμή τον ζόρικο, έτσι, και να μην του απαντάει. Και ουσιαστικά βγάζει αυτή την ανακοίνωση, αλλά δεν είναι και πολύ έτσι επικοινωνιακά όμορφο αυτό να γίνεται στο επίσημο, ας πούμε, site της ΚΑΕ Άρης και να γίνεται γενικότερα μπροστά σε κόσμο. Δεν ξέρω, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είχε γίνει ακριβώς το ίδιο και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Φλιώνη, εκεί όπου ενώ ανακοίνωσε ο Άρης ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του, γιατί μάλιστα υπονόησε σε ελεύθερη μετάφραση δική μου αυτό, ότι ο παίκτης δεν έδειξε και πολύ σεβασμό για τα χρονικά περιθώρια που του δόθηκαν για να απαντήσει, και 2-3 μέρες μετά ο παίκτης ανακοινώνεται από τον Άρη. Okay, κάποιος θα πει ότι η όλη φάση πέτυχε. Δηλαδή, ανεβάσανε την ανακοίνωση και αναγκάσανε τον παίκτη να το ξανασκεφτεί, να το δείξει ότι ξέρω εγώ, τα περιθώρια δεν είναι υπέρ του και να κλείσει. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η άλλη είναι ότι, ξέρω εγώ, βγήκανε κάποια αυτά που λέμε οικογενειακά προς τα έξω. Έτσι, και γίνεσαι και λίγο ρεζίλι. Έτσι, ναι, ναι. Δεν λέω τι λέω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Συμφωνώ, Βασίλη, μαζί σου. Αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Έτσι είναι. Αυτά από το μπάσκετ, να το κλείσουμε. 45ο λεπτό στο Ρωσία-Κροατία. 1-1. Με τους Ρώσους να προηγούνται με τον Τσερίσεφ και τον Κράμαριτς να ισοφαρίζει για τους Κροάτες, οι οποίοι σε άλλο ένα παιχνίδι ισοφαρίζουν νωρίς, πριν τελειώσει το ημίχρονο, ενώ βρίσκονται πίσω στο σκορ. Και αυτό νομίζω τους δίνει την απαραίτητη ψυχολογία για να συνεχίσουν και στη συνέχεια. Να θυμίσω ότι και οι δύο ομάδες προέρχονται από παιχνίδια τα οποία έφτασαν μέχρι και τα πέναλτις. Έτσι. Φαντάζομαι, γιατί μέσα σε ένα δεκαήμερο έχουν ήδη παίξει 4 παιχνίδια, φαντάζομαι ότι αυτή η κούραση των 120 λεπτών θα βγει στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή θα μου κάνει τρομακτική εντύπωση να δούμε τον ίδιο καλό ρυθμό και στο δεύτερο 45 λεπτό. 2 λεπτά των καθυστερήσεων που πλέον έχουν αυξηθεί με το VAR και γενικότερα
τη χρήση του συγκεκριμένου κανονισμού. Παλαιότερα βλέπαμε ένα λεπτό συνήθως στα ημίχρονα που δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο σε τραυματισμό. Τώρα από ό,τι βλέπουμε και στο Μουντιάλ, τα δύο λεπτά είναι σίγουρα, εφόσον υπάρχει έστω και μία φάση. Με, βέβαια εδώ υπήρχαν και δύο γκολ έτσι, από εκεί και οι καθυστερήσεις, αλλά εφόσον υπάρχει και κάποια φάση με VAR, σίγουρα ανεβάζει το χρόνο των καθυστερήσεων. Στο δεύτερο λεπτό μπήκαμε, δευτερόλεπτα πρακτικά δεν βλέπω τους Κροάτες που έχουν το πλάγιο να έχουν και ιδιαίτερη έτσι, ανάγκη να εκδηλώσουν ολόκληρη επίθεση. Για να δούμε με τον Μόντριτς να δίνει πίσω στον Βίντα. Η μπάλα πήγε στον Πέρισιτς, για να δούμε αν θα εκδηλωθεί επίδεση, ο Μάτζουκιτς όχι, έχασε την μπάλα, η μπάλα ξανά για τους Ρώσους και νομίζω ότι αυτό θα είναι λογικά και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο αν το δει κάποιος σφαιρικά είναι δίκαιο το 1-1, δεν ξέρω αν διαφωνείς Βασίλη, έτσι, και οι δύο είχαν ευκαιρίες, δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος ήταν καλύτερος από τον άλλον ξεκάθαρα. Τα νούμερα βέβαια δείχνουν ότι οι Κροάτες έχουν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μετράει αυτό. Να υπενθυμίσω ότι στους 16 η Ρωσία είχε ένα 23-24% κατοχής μπάλας απέναντι στην Ισπανία, με τους Ήβυρες να πραγματοποιούν 1100 κάτι πάσες σε όλο το παιχνίδι. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα το να έχεις την κατοχή της μπάλας, πόσο μάλλον να έχεις μια φλίαρη και όχι τόσο σημαντική. Γιατί το σημαντικό είναι να κάνεις τις πάσες προς τα μπροστά, έτσι, που δημιουργείς ευκαιρίες, όχι να τις κάνεις πίσω στους center back μεταξύ τους, πάσα. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο, Ρωσία-Κροατία, 1-1, τέλος πρώτου 45 λεπτού. Κλείνω με ρεπορτάζ που διαβάζω για ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, από ό,τι βλέπω, δούλεψαν πάνω σε θέματα τακτικής σημερινή προπόνηση, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να δοκιμάζει τον Ελκαντουρί στην κορυφή της επίθεσης. Να υπενθυμίσω ότι εκεί ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα, καθότι δεν έχει επιθετικό. Έχει δώσει και τον Κουλούρη δανεικό. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής προπόνησης, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δούλεψαν σε θέματα τακτικής. Μάλιστα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου χρησιμοποίησε τον Ελκαντουρί στην κορυφή της επίθεσης, δεδομένης και της απουσίας του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς και του γεγονότος ότι μοναδικός φορ αυτή τη στιγμή είναι ο Γιάννης Μιστακίδης, ο οποίος μεταξύ μας δεν είναι και σέντερφορ, εξτρέμ είναι το παιδί. Τώρα αν τον βαφτίσαν ή αν τον θεωρεί ο Λουτσέσκο ότι μπορεί να παίξει εκεί, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Περισσότερες δοκιμές αναμένεται να κάνει ο Ρουμάνος τεχνικός στις προπονήσεις επί Ολλανδικού εδάφους, αφού αύριο να χωρεί η αποστολή για το Όστερμπεκ. Όστερμπεκ, έτσι, δεν είναι, δεν βελάζει. Back, ναι, back, Osterbeck, που θα διεξαχθεί το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, στην οποία θα βρίσκεται και ο Σέρβος επιθετικός, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μια χαρά, έτσι, ωραίες προετοιμασίες κάνει φέτος, άπλασε ο Λουτσέσκου, πήγε μία φορά, ξαναπάει και στο εξωτερικό άλλη μία, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, υπάρχει Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος του έχει δώσει πραγματικά. Πώς είναι οι επιταγές που τη δίνεις Λευκή και του λες βάλε ό,τι νούμερο θέλεις, έτσι. Πάρε όποιον παίκτη θέλεις, εφόσον έρχεται ο παίκτης φυσικά, έτσι, ξεκάθαρα. Αυτά από τον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε κάτι έτσι, παραπάνω. Θα ακούσετε εδώ και στην επόμενη εκπομπή αρκετά περισσότερα για τον Δικέφαλο. Στον Παναθηναϊκό από την άλλη κινούνται επισήμως πλέον από μεσοβδόμαδα στην λογική του δίδυμου Γιώργου Δόνη στον πάγκο, Νίκου Νταμπίζα ως τεχνικού διευθυντή. Είναι οι δύο πρώην παίκτες, έτσι, οι οποίοι θα τρέξουν την ομάδα του Παναθηναϊκού, που ακόμα δεν έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν τον απίθανο Ταϊλανδό, ο οποίος έχει τα εκατομμύρια, αλλά εκατομμύρια δεν έχει δει κανείς. Μάλιστα υπάρχει ήδη αύξηση με το χιού κεφαλαίου από ό,τι διαβάζω στον Παναθηναϊκό, την οποία θα καλύψει ο ίδιος ο Αλαφούζος. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει περιορισμό στις μεταγραφές που θα κάνει φέτος, και γι' αυτό και τα ονόματα τα οποία ακούγονται είναι ονόματα τα οποία είναι κυρίως Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 23. Ένα από αυτά είναι ο Καμπετσής, ο οποίος προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού έχει πάρει μεταγραφή στην Ντόρτμουντ από ό,τι διαβάζω, και θέλει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός ως δανεικό. Απλά η ομάδα της Γερμανίας
θέλει, μάλλον προτιμά να τον δώσει σε κάποια ομάδα της Γερμανίας στην δεύτερη κατηγορία για να τον έχει και κοντά. Από την άλλη, στον Ολυμπιακό ουσιαστικά δεν έχουν κάποια καινούρια κίνηση για να έρθει παίκτης. Παίκτης έχει φύγει και ουσιαστικά ένα σύριαλ έφτασε στο τέλος του. Ο Σεμπά ολοκλήρωσε μεσοβδόμαδα την μετακίνησή του σε ομάδα της Κίνας. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Chongqing Lifan, μεγάλη ομάδα. Και εντάξει, τον Ολυμπιακό θεωρούν ότι πρακτικά εντάξει, βρήκαν ομάδα για ένα παίκτη που δεν ήθελαν και μάλιστα το ποσό της μεταγραφής από ό,τι διαβάζω δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά γράφτηκε ότι ο παίκτης πωλήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, δηλαδή μπορεί να είναι και λίγα λεφτά και λιγότερα χρήματα. Εγώ λέω και ένα ευρώ να πήρε ο Ολυμπιακός από τον Σεμπά, μια χαρά είναι. Φίλοι μου Ολυμπιακοί έχουν πονέσει τα ματάκια τους κάθε φορά που είναι να μου πούνε για παίκτη που πραγματικά δεν αντέχουν να βλέπουν. Το παρέμβαση του Σεμπά μου λέγανε. Διαβάζω επίσης ότι ο Τζίτζα Οφόε είναι και αυτός παίκτης ο οποίος μάλλον θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Επίσης και ο Φελίπε Πάρντο έχει μπει στην λίστα για προσπαραχώρηση. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται, έτσι και βγάζοντας εγώ έτσι ένα συμπέρασμα από τα ρεπορτάζ που διαβάζω, πρώτα θέλει να ξεφορτωθεί βαριά συμβόλαια τα οποία τα έκανε επί εποχής που έπαιζε στο Champions League και στους ομίλους, όπως για παράδειγμα αυτό του Πάρντοτ και του Σεμπά, και να τους αντικαταστήσει με παίκτες ανερχόμενους που ίσως έχουν κάποια μεταπολιτική αξία, κυρίως από την πορτογαλική και ισπανική αγορά. Ένα από αυτά τα ονόματα είναι και ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο παίκτης ο οποίος, στον παίκτη τον οποίο έκανα προσφορά από ό,τι διαβάζω 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και μάλιστα βρέθηκε και στην Ελλάδα, είναι παίκτης της Sporting Λισαβόνας και αποτελεί προσωπική επιλογή του νέου προπονητή του Ολυμπιακού και πρακτικά το θέμα τώρα είναι πώς θα τα βρουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους για τη μετακίνηση του παίκτη. Ουσιαστικά, αν εξαιρέσεις τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να πάρει το Ζαμπά, πήρε βασικό, από ό,τι φαίνεται, center back, τον Χατσερίντη, και δεν του έφυγε κανείς παίκτης πλην του Τζάλμα, ο οποίος προφανώς δεν χωρούσε στο ρόστερ γιατί θα παίξει ο Πέδρο Ενρίκη, ο οποίος επιστρέφει. Βλέπεις ότι οι υπόλοιπες ομάδες έχουν μια τρομακτική πτώση στο που κοιτάνε ποδοσφαιριστές, στο που κοιτάζουν ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εκεί όπου υπήρχε ένα χι επίπεδο, τώρα έχουμε πέσει τουλάχιστον 2-3 επίπεδα. Και αν για τον ΠΑΟΚ αυτό δεν φάνηκε φέτος το καλοκαίρι, γιατί πρακτικά οι κινήσεις που έκανε ήταν λίγες και καλές. Έτσι, να θυμίσουμε ότι έχουν επιστρέψει και παίκτες οι οποίοι δόθηκαν δανεικοί. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ που πέρυσι αναγκάστηκε να δώσει πολλούς από αυτούς σαν δανεικούς. Οπότε έχει και κατά κάποιο τρόπο εσωτερικές μεταγραφές ο δικέφαλος. Οι υπόλοιποι βλέπουμε ότι κινούνται σε παίκτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ίσως να ήταν στόχοι του Ατρομήτου, του Πανιωνίου, έτσι, ομάδων που πραγματικά θα κοιτούσαν απλά να κάνουν μια καλή χρονιά με ένα ταβάνι, ας το πούμε, την τέταρτο-πέμπτη θέση, έτσι, για εκεί. Όντως δείχνει ότι η μαρμίτα αρχίζει και μειώνεται. Οι ελληνικές ομάδες αρχίζουν να βλέπουν ότι τελικά ανεβαίνει το επίπεδο πάρα πολύ των χωρών οι οποίες δεν ήταν τόσο ψηλά σε επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια, που σημαίνει ότι θα έρθουν και αποκλεισμοί σοκ στα προκριματικά είτε του Europa League είτε του Champions League. Επίσης ο πρωταθλητής πλέον δεν παίζει απευθείας στους ομίλους. Δεν έχει δηλαδή σίγουρα τα έσοδα 20-25 εκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει ότι αντίστοιχα όλοι μας ξέρουμε το πώς μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Μπορείς να ρίξεις χρήμα αρκετό στο ελληνικό πρωτάθλημα για να εξασφαλίσεις με κάποιο τρόπο το πρωτάθλημα και να πάρεις πίσω τα λεφτά από το Champions League. Βλέπουμε ότι πλέον κινούνται με τελείως
διαφορετικές λογικές. Διαβάζω μάλιστα ότι ο Ολυμπιακός κινείται με βάση τον Ζόρζε Μέντες για να βρει ποδοσφαιριστές. Τώρα ο Μέντες νομίζω ότι έχει χιλιάδες ποδοσφαιριστές. Οι καλοί δεν ενδιαφέρουν ούτε στο Pro Evolution τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσω ακριβώς για να μπουν και τα παιδιά μετά κανονικά για το δεύτερο ημίχρονο του προημιτελικού της Ρωσίας με την Κροατία. Να υπενθυμίσω στο 1-1 είναι η ομάδα στο πρώτο 45 λεπτό. Εγώ ήμουν ο Στάθης Νικολαίδης. Ευχαριστώ τον Βασίλη Καβαδιά στην ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στις 7 εδώ με το Αλληλούια, το οποίο είναι προσφορά από τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τα οποία θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο.